Καλησπέρα στο ακροατήριο του αθλητικού Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Ένα λεπτό λίγο να δώσω. Α, εδώ είμαστε καλύτερα. Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε και βρισκόσαστε βέβαια. Για τις επόμενες 2 ώρες, ο Στέλιος Παπαντονίου. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια που είπαμε ότι τα όσα διεύει, την επόμενη εβδομάδα είναι μαζί μας. Και Ζάχος Ντρούλινγκ, θα σας κρατήσω στην τροφιά μέχρι τις 11 η ώρα. Θα πούμε εμείς τα δικά μας, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα. Θα μαλώσουμε, δεν θα μαλώσουμε. Εντάξει, δεν θα μαλώσουμε. Τον Στέλιο δεν μαλώνω, εντάξει. Ακόμη και αν διαφωνούμε, δεν μάλλον με τον Τάσο μπορεί να μαλώσω. Μπορεί να μαλώσω με τον Τάσο. Και φυσικά θα ακούσουμε, θέλουμε να ακούσουμε και τη δική σας άποψη όταν ανοίξουμε τις γραμμές στο 2310, 287 και 38. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα διαδικαστικά κατευθείαν, Στέλιο, γιατί έχει επικαιρότητα. Έτσι και χθες, λόγω του ότι των εργασιών εδώ δεν υπήρχε η εκπομπή. Έτσι και αλλιώς και του Γιώργου Τζαγόρα, η εκπομπή άργησε από την προκαθορισμένη ώρα της. Χθες δεν είπαμε. Δεν σχολιάσαμε την επικαιρότητα, νομίζω θα σχολιάσουμε. Σήμερα υπάρχει και το ΠΑΟΚ ΆΡΙΣ που κλείνει τη φετινή σεζόν γενικότερα. Κλείνει τα πλέοφ, να πω την αλήθεια, διαφορετικά τα περίμενα. Αλλά εντάξει, ποδόσφαιρο είναι. Συν τα προβλήματα, συν το ότι δεν υπήρχε κόσμος, νομίζω ότι ήταν λίγο άνοστα ως πολύ, έτσι. Ναι, νερόβραστα. Νερόβραστα, πολύ ωραία έκφραση. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο με τα διαδικαστικά, να ευχαριστήσουμε εδώ. Σαν εκπομπή, αλλά και το ραδιόφωνο, την παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς, που είναι ο βασικός υποστηρικτής της εκπομπής, εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε έναν εκπληκτικό χώρο, θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες οι σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά, πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γαύρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες, πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσίπουρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Άργων Αυτών 1, με θυμιστό Κλισοφούλη 76, η διεύθυνση δίπλα στο ΣΑΡ, γνωστή η διεύθυνση της Ψαροταβέρνας Καρεκλάς. Και φυσικά, αν θέλετε να κάνετε την κράτησή σας, το ρεζερβέ σας κοινώς, το 2310-413-230 σας δίνει τη λύση. Επαναλαμβάνω, 2310-413-230. Όπως επίσης, να ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή, το ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες, που όλα τα εδέσματα είναι στα κάρβουνα. Έτσι, σημαντικό αυτό, να διαβάσουμε έτσι μερικά από αυτά. Σουβλάκι χοιρινό, σουβλάκι κοτόπουλο, το σουτζουκάκι του Κωστή, πανσέτα, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι μοσχαρίσιο, μπιφτέκι γεμιστό, λουκάνικο του χωριού, έτσι, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πασέτα σούβλας. Όλα αυτά μπορεί να έρθουν στην πόρτα σας, σπίτι σας, ή φυσικά μπορείτε να πάτε στη διεύθυνση που είναι Άνδρεα Παπανδρέου 113 στη Νεάπολη. Αλλά πιο εύκολη διαδικασία, νομίζω, Παρασκευή βράδυ, να πάρετε το 2310, να καλέσετε το 2310-627-27, επαναλαμβάνω, 2310-627-27, και ο ντελιβερός σας τα φέρει στην πόρτα. Νομίζω είναι πολύ πιο εύκολη αυτή η διαδικασία. Ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, έτσι. Και τώρα μετά τα ξεκάθαρα θα πούμε στα βρώμικα. έχουμε να πούμε μπόλικα. Έχουμε μπόλικα, έτσι. Έχουμε θεματάκια. Ειδικά και από την προηγούμενη αγωνιστική, ναι, με όλα αυτά τα οποία έγιναν. Πότε ήσουν εδώ πέρα τώρα, πραγματικά, σε αυτά δεν είμαι καλός. Την Τρίτη ήμουνα, Τετάρτη είχαμε αγωνιστική. Ναι, την Τρίτη αυτινά. Ναι. Όχι, ρε. Την Τρίτη ήσουν, ναι, σοβαρά. Ναι. Σωστά. Έχεις δίκιο. Την Τρίτη ήσουν. Που λέγαμε να μιλήσουμε για μπάσκετ και δεν μιλήσαμε τελικά. Και λες, εντάξει, έχουμε και την Παρασκευή καλά, να μιλήσουμε. Τώρα είναι που δεν θα μιλήσει κάτι για τίποτα. Προφανώς. Ναι, δεν είναι τώρα που δεν θα μιλήσουμε καθόλου για μπάσκετ. Έτσι κι αλλιώς το μπάσκετ. Νομίζω. Τι να πω, κάτσε τώρα που το πες, κάτσε λίγο. Τώρα που το πες, γιατί έβλεπα εδώ λίγο. Κάτσε λίγο, με τα ποντίκια έχω μπερδευτεί. Έλα, ποντίκι. Έλα. Ναι, δεν λέω τη μόλι. Χριστό. Λοιπόν, τι έλεγε εδώ, κάτι είχα διαβάσει τέλος πάντων για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να είναι καλά τα πράγματα για τον Άρη. Γενικότερα και στο μπάσκετ. Γενικότερα δεν είναι. Στεναχώρια. Ναι, γενικότερα όλες οι ομάδες. Άσου τη στεναχώρια. Διότι διαβάζει Παναθηναϊκός. Λέει ο Παναθηναϊκός θα έχει. Πραγματικά φέτος θα παρακολουθώ Παναθηναϊκό από κοντά για ένα λόγο. Πώς είναι, πώς λέει το τραγούδι, από τα ψηλά στα χαμηλά και από τα πολλά στα λίγα. Ναι. Είναι ακριγράφη για το φετινό Παναθηναϊκό θα έχει. Ταιριάζει Γάντι. Γάντι. Όταν λέει θα έχει Κατσίβελη, Μποχορίδη,
Σταγκάρτ. Έτσι, ωραίο. Είναι λίγο. Και ήταν είχε σχεδόν υπογράψει, λέει αυτό που ήταν στον Ηρακλή πέρσι. Ο Χόλαντ, Μόλαντ, πώ λεγόταν αυτό. Που ήταν καλούτσικο, αλλά φυσικά όχι για Παναθηναϊκό. Λοιπόν, όπω καταλαβαίνει, θα είναι δύσκολη χρονιά. Σφίξανε. Σφίξαμε. Αλλά δεν θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε, όχι, πάμε, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Θα δώσει πρώτα ρεπορτάζ και φυσικά θέλω και εγώ να σχολιάσω έτσι ένα-δύο πραγματάκια. Γενικότερα, έχουμε και το μάτς, επαναλαμβάνω, που κλείνει, κλείνει τα playoff. Τα οποία τα τρία μάτς είναι και τα τρία σε 8 η ώρα, νομίζω, έτσι. Για την αξιοπιστία των playoff πρέπει να προφανώς. Για την αξιοπιστία, να μην γίνει τίποτα. Γιατί όλα τα άλλα ήταν πολύ ωραία και η αξιοπιστία των playoff πρέπει να είναι, είναι σε 8 η ώρα. Το πάω Κάρι. Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, ξέχασα να βάλω τώρα, και Παναθηναϊκός Όφη, έτσι. Ναι. Τον Άρη τον δίνει μόλις το τσέκαρα, τον Άρη το διπλό, που δεν θα έρθει διπλό φυσικά, το δίνει 23 φράγκα. Δηλαδή πάει σε 1 ευρώ και παίρνει 23, έτσι. Ναι. Ναι, εντάξει. Προχώρα, εντάξει. Η κατάσταση όμως είναι λίγο περίεργη, ναι. Δηλαδή είναι το πιο στεναχωρημένο πάω Κάρις και το προηγούμενο στεναχωρημένο, ναι. Στον πρώτο γύρο. Αλλά και αυτό είναι ακόμα πιο στεναχωρημένο από το προηγούμενο. Θα είχε και πάλι μικρή τέτοια. Και πάλι μικρή θα είχε. Αν, διότι η διαφορά δυναμικότητα, εφόσον ο Άρης λέμε μία εντεκάδα βασικά θα είναι. Ακριβώς νομίζω οι 11 ή 12 παίκτες θα κατέβει. 11 νομίζω... διάβασα, γι' αυτό και σου είπα, ναι, όταν ήρθα, που σου είπα. Καλά, ναι. 11 θα φέρετε. Κάπου 19, έχει... ναι, αλλά δεν το ήξερα. Έβγαλε ο κύριος Βρέσκας, έβγαλε κόκκινη. Δύο κίτρινες που δεν ήταν καμία, λέω εγώ. Έβγαλε, έχουμε, ο άλλος παντρεύεται. Τι να κάνουμε, να τον πάρουμε από το. Από την εκκλησία να έρθει να παίξει μπάλα δεν γίνεται. Και που να ήξερε Σάββατο ότι... το. Προλαβαίνει, Σάββατο παίζει. Ας μην πάει, ας κάνει. Του χάνε η μου να το κάνει. Α, ναι. Νομίζω αύριο παντρεύεται. Δεν ξέρω αν παντρεύει Κυριακή. Δεν άκουσα σήμερα τίποτα. Δεν ξέρω αν παντρεύει Κυριακή. Νομίζω Σάββατο παντρεύεται. Συνήθως Σάββατο γίνονται οι γάμοι. Ναι, το λογικό. Σάββατο γίνονται. Δεν ξέρω. Μπορεί να έρθει και με το smoking αν είναι τέτοιο από την εκκλησία να σας βάλει δύο πλεμμάτια και να φύγει. Λοιπόν, αν είχε κερδίσει, ενώ από εκεί ξεκίνησα, η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ και δεν είχαν γίνει όλα αυτά που ήταν που θα τα σχολιάσουμε που γίναν, θα πω ότι είχε έστω 10%. Είχε 10%. Διότι ο Άρης είναι, το υλικό του είναι αποδεκατισμένο, έτσι. Λοιπόν, ξεκίνα εσύ ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και αγωνιστικό και εξαγωνιστικό, γιατί και εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, λογικό είναι, έτσι. Θα σχολιάσω κι εγώ. Πιο πολύ ΑΕΚ θέλω να σχολιάσω και λιγότερο ΠΑΟΚ. Σχεδόν καθόλου ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ μόνο ένα πράγμα, ας πούμε. Γιατί αυτή η ΑΕΚ πραγματικά. Και όταν λέμε ΑΕΚ ή όταν λέμε ΠΑΟΚ, όταν λέμε Άρη, έτσι, μιλάμε πιο πολύ για τις διοικήσεις. Όταν μιλάμε για κόσμο, λέμε ο κόσμος της ΑΕΚ, έτσι, όταν θέλουμε να αναφερθούμε. Γιατί αυτός πραγματικά ο Μελισσανίδης, πραγματικά ρε φίλε, τι είπε για ηθικό κώδικα, πώς το είπε. Ναι, κάτι τέτοιο περί ηθικής και... Ναι, προφανώς λέω εγώ και δεν λέω καμία... Θέλω να το κάνω αυτό, sorry. Ναι. Προφανώς λέω τον ηθικό αξιακό κώδικα τον πήρε όταν ήταν στη φυλακή. Πραγματικά τότε για ένα, δεν θυμάμαι, για λαθρεμπόριο, για κάτι. Τότε νομίζω πρέπει να του κόλλησε ο αξιακός κώδικας του κυρίου Μελισσανίδη. Μάλλον τότε, προφανώς. Ή όταν έπιανε τα μπαλάκια... του υπόπτη. Πάμε λίγο, ξεκινάμε πρώτα από το ρεπορτάζ. Ό,τι έχεις να πεις και για αυτό πραγματικά που έγινε και το εξωγωνιστικό, έτσι. Θα σχολιάσουμε και θα πάμε μαζί έτσι, σε ένα πικ-πονκ. Σε ένα ελεκτικό πικ-πονκ. Πάμε. Να πάμε στα αγωνιστικά που πάμε. Είναι και τα πιο έτσι, γρήγορα και τα πιο. Τα οποία θα δημιουργούν και μεγάλο πόνο. Mm-hmm. Να πούμε πως ο Ίγκανσον και ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και η συμμετοχή τους στο παιχνίδι κόντρα στον Άρη θα κριθεί στην αυριανή τελευταία προπόνηση όπου θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10 η ώρα το πρωί στο γήπεδο της Τούμπας και νομίζω ότι και οι δύο θα είναι στην αποστολή. Το θέμα είναι εάν θα παίξουν κόντρα στον Άρη. Επίσης συνέχισε βασικά την αποθεραπεία του Δημήτρης Πέλκας με το πρόβλημα τραυματισμού το οποίο είχε και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ με αυτές τις απουσίες και σύν αυτές τις γνωστές μίσεις, Τσαγκούστο κτλ. Πάει να αντιμετωπίσει τον Άρη θέλοντας έναν βαθμό για να εξασφαλίσει ουσιαστικά και μαθηματικά την έξοδό του στα προκριματικά του Champions League. Ένα βαθμό αν κερδίζει η ΑΕΚ. Ναι, αν χάσει, okay, αν μετά, είναι 2-0 ημίχρονο παρέα. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός και τα λοιπά, ό,τι και να κάνει ο ΠΟΚ δεν. Καλά, πειράζει. Εντάξει, θέλετε και το ακούω και ο Τάσος το έλεγε μεταξύ σοβαρού και αστείου. Νομίζω περισσότερο σοβαρού και λιγότερο αστείου.
να βάλουμε όσα γκολ περισσότερα λέει μπορούμε στον Άρη. Εντάξει, έχει ένα τέτοιο. Φυσικά γιατί να μην βάλει. Αν μπορεί να βάλει, ας βάλει. Δεν είναι κακό. Και το λέω, βάλουμε Ζάχο, μου λέει. Λέω, βάλε, άμα μπορεί. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Όχι, δεν με νοιάζει. Καλό, δηλαδή, είσαι καλό άνθρωπο. Όχι, θα ήθελα πραγματικά να ρίξω 4-5 γκολ αν ερχόταν ο Άρης πλήρης. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Γι' αυτό, δηλαδή, γι' αυτό θα ήθελα ας πούμε, να έρθω μέσα στο κλάνο τη Βικελίδη, ναι, να κάνω ένα 0-5 και, αλλά να είναι, ναι, και να είναι ρε παιδί μου πλήρη ο Άρης. Έτσι, τώρα με 11 ποδοσφαιριστέ. Έτσι. Ωραία. Πάμε. Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς όσον αφορά το αγωνιστικό και ο ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε, νομίζω ήταν καλή εικόνα του στο ΆΚΑ. Τώρα πέρα γενικότερα το έβλεπα, ναι, συνέχισε ουσιαστικά τις καλές εμφανίσεις. Δεν κινδύνεψε τουλάχιστον. Δεν κινδύνεψε, είχε τον έλεγχο του παιχνίδιου, αν εξαιρέσει λίγο προς το τέλος που η ΆΕΚ ανέβηκε, ok. Γενικότερα η εικόνα, από την εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στο αγωνιστικό, εγώ είμαι ικανοποιημένος και θα μπορούσε να βάλει και ένα γκολ και ουσιαστικά να κερδίσει και το παιχνίδι εκεί πέρα στο δοκάρι του στόχου προς το τέλος της αναμέτρησης. Και το αρχή νίκη ήταν. Ναι, προφανώς, γιατί έπαιζε ο ΠΑΟΚ για δύο αποτελέσματα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά πάμε στο τέλος. Στο έξω, έξω αυτά που γίνανε, ας πούμε. Ακούσουμε πρώτα την άποψή σου. Η είδηση, η πληροφορία ότι ήταν 12 λιγμένα δελτία υγείας ποδοσφαιριστών για τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη είναι απαράδεκτο, δηλώνει ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά γύρισε χρόνια πίσω, γιατί τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις ο ΠΑΟΚ τις έζησε επηγούμενο και επιμπατατούδι. Το να το ζει με Ιβάν Σαββίδη είναι απαράδεκτο. Δείχνει ερασιτεχνισμό και δείχνει ότι η ομάδα γυρνάει βήματα πίσω. Mm-hmm. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε πολύ light, τώρα φαίνεται ξεκάθαρα, πως ο ΠΑΟΚ έχει έλλειψη στελεχών. Έχει έλλειψη από ανθρώπους. Αυτό το λέμε εμείς. Που να είναι ικανοί και να είναι 100% επαγγελματίες. Γιατί οι συγκεκριμένοι που έκαναν τη συγκεκριμένη γκάφα δεν είναι επαγγελματίες, είναι ερασιτέχνες και πολύ κακοί στη δουλειά τους. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τις σκούπες που ανέφερε ο Γεωργάκης στο Instagram πρέπει να πάρουν ήδη μπρος και στο αγωνιστικό και στο διοικητικό. Και πέρα από τον Μάκη Γκαγκάτσι και τον Κυριάκο, όλοι και την Κοτσάρεβα, που είναι δεξί χέρι του Ιβάν στα οικονομικά, όλοι οι υπόλοιποι είναι ένα ερωτηματικό. Και είναι υπό αξιολόγηση. Επειδή δεν ξέρω τώρα, σε αυτό δεν μπορώ να εμπλακώ, να έχω άποψη και ούτε με ενδιαφέρει κιόλας. Ίσα-ίσα δεν θέλω και το καλό του ΠΑΟΚ, αλλά λέω, ο κύριος Γκαγκάτσης, τι είναι στον ΠΑΟΚ, είναι ο υπεύθυνος. Ο κύριος Γκαγκάτσης είναι αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πρώτος αντιπρόεδρος υπεύθυνος... ΠΑΕ ΠΑΟΚ και διευθύνων σύμβουλος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βάζει τις υπογραφές και ουσιαστικά πριν τον ερχόμο του Κυριάκου ήταν αυτός που έδινε το τελικό ok πριν τον Σαββίδη. Ναι ρε παιδί μου, ενώ επειδή με αυτά δεν τα πάω καλά το με αυτά. Το γενικό κουμάντο είναι το νούμερο 2 μέσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ μετά τον Σαββίδη. Ωραία, εφόσον είναι το γενικό κουμάντο της ομάδας που λέγεται ΠΑΟΚ, εγώ λέω, δηλαδή αν γινόταν αυτός στην ομάδα μου, εγώ θα έλεγα αυτός να παραιτηθεί. Εγώ θα έλεγα αυτός να παραιτηθεί πρώτιστα, φυσικά και άλλοι, αλλά ο πρώτος που έπρεπε να παραιτηθεί είναι αυτός. Εφόσον είναι. Δεν λέω ότι φταίει, πρόσεξε. Ναι, κατάλαβα. Δεν λέω ότι φταίει, λέω ότι πάντα την πληρώνει. Δηλαδή, όταν γίνεται, ο υπουργός θα την πληρώσει. Θα την πληρώσουν και τα στελέχη που κάναν το λάθος, αλλά πάντα το επίπεδο, η συγκορυφή πρέπει να πηγαίνει, έτσι. Ναι. Έτσι λέω εγώ. Εγώ θα έλεγα, συγγνώμη, το λέω, το παίρνω λάθος, το παίρνω πίσω. Λέω ότι αυτό θα έλεγα εγώ αν γινόταν αυτό στην ομάδα μου. Ότι πρέπει να την πληρώσει ο αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ποιος είναι ο αρχηγός, αυτά δεν πάω καλά, πώς είπε, διευθύνουν σύμβολο, δεν κατάλαβα. Ο αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος παραιτήθηκε. Και ο γιατρός παραιτήθηκε. Αυτοί οι δύο, όχι παραιτήθηκαν. Ναι, βασικά παραιτήθηκαν. Τους παρέτησαν τώρα ένα άλλο παπά Ευαγγελίου. Ναι, καλά. Ναι, ήταν μια κίνηση απαράδεκτη. Ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά γυρνά τον ΠΑΟΚ πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και ουσιαστικά τέτοιες νοοτροπίες δεν έχουν θέση στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά την ΑΕΚ. Δύο ερωτήσεις πρώτα. Ναι. Δύο ερωτήσεις για να μπαίνουμε, γιατί αυτές οι ερωτήσεις, ας πούμε, είναι αυτές που ακούγονται και είναι και αυτές που θέλουν. Ναι, όχι, καθόλου δεν κάνουν. Πιστεύεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δύο, πρώτον, ότι δεν θα έπρεπε να πέφτει λόγο σε καμιά ομάδα, δηλαδή από τη στιγμή που προκύπτει η παράβαση, ότι πρέπει θα ήταν αυτόματα ότι δεν γίνεται το παιχνίδι και υπάρχουν οι ποινές. Ή γιατί σε αυτή τη στιγμή δίνεται αλακάρτ σε μια ομάδα να αντιδράει ανάλογα, έτσι. Δηλαδή, με τον ΠΑΟΚ είπε όχι ο Μελισανής, πιστεύω ότι ήταν ο Ολυμπιακός, δεν θα λέγει όχι, έτσι.
Προφανώς. Δεν νομίζω να έλεγε όχι. Άρα είναι αλακάρτ η τέτοια. Η... Ένα αυτό. Και ένα, αν σαν ΠΑΟΚΣΙΣ που είσαι, γιατί εκτός από δημοσιογράφησε και ο φίλος του ΠΑΟΚ, αν εσύ, ας πούμε, αυτό που έγραψα και εγώ, ότι αν ήθελες ο Μελισανίδης να πει αυτό που είπε ή το αντίθετο. Αυτά τα δύο είναι, ας πούμε, τα ερωτήματα. Δεν υπάρχουν άλλα, νομίζω. Ερωτήματα. Στο δεύτερο, που είναι και το πιο εύκολο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι εγώ προσωπικά παρακαλούσα να καταθέσει ένσταση. Δύο η ώρα βγήκε η συγκεκριμένη πληροφορία. Τι ώρα βγήκε, δύο παρά. Δυόμιση, τρεις κάπου εκεί. Παρακαλούσε επιτόπου να καταθέσει ένσταση και όχι αυτή η αναμονή. Και όσοι περιμέναμε, ήμουν τόσο πιο σίγουρος ότι δεν θα καταθέσει ένσταση και ξενέρωνα ακόμα περισσότερο. Τώρα, από εκεί πέρα για το άλλο, προφανώς όταν θέλουμε ένα ποδόσφαιρο ισότητας κτλ., δεν μπορεί να αποφασίζει η κάθε ομάδα ανάλογα με τις σχέσεις που έχει. Δηλαδή το ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ είναι δεδομένο πως έχουν καλές σχέσεις, ξαναέφτιαξαν τις σχέσεις τους. Ήταν καλές, χάλασαν, ξανάφτιαξαν. Δεν μπορούν να αποφασίσουν αυτές οι ομάδες. Είμαι της άποψης ότι ουσιαστικά ο διαιτητής έπρεπε να το πάρει πάνω του και να πει ότι κάτι, αυτό λέει ο κανονισμός. Να μην υπάρχει επιλογή. Να μην υπάρχει επιλογή. Αλλά σε όλους. Σε όλους. Όταν δεν υπάρχει επιλογή, φυσικά είναι σε όλους. Και αν αυτό που έγινε γιατί τώρα. Γιατί το αλακάρτ παίζει πολύ στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι μόνο στην αν υπήρχε αυτό σαν κανόνας ότι με το που διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράβαση δεν γίνεται το παιχνίδι και πέφτουν κατευθείαν. Οι ποινές θα έπρεπε και οι προηγούμενοι διαιτητές οι οποίοι δεν το ανακάλυψαν ή το ανακάλυψαν και δεν το είπαν να τιμωρηθούν αναλόγως. Αυτό έτσι. Προφανώς. Δεν μας ενδιαφέρει αν το κρύψαν ή αν είναι ανίκανοι. Δεν ξέρω και ποιο είναι το χειρότερο από τα δύο, έτσι. Ο τέταρτος το ανακάλυψε. Ναι. Όχι, λέω οι προηγούμενοι τέταρτοι. Γιατί ήταν... Έχουν ευθύνη. Προφανώς έχουν ευθύνη. Άρα είτε δεν το ανακάλυψε ο προηγούμενος τέταρτος, είτε είναι ανίκανος. Ένα από τα δύο, πραγματικά το είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο από τα δύο. Θα προτιμούσα να είναι ανίκανος, θα έπρεπε να υπάρχουν να τελειώνουν αυτοί, ας πούμε. Άρα και εγώ συμφωνώ και στα δύο που είπες, ότι θα έπρεπε να μην δίνεται η ευκαιρία στις ομάδες, όποια ομάδα και να είναι, να πει ότι είναι στο χέρι μου αν θα κάνω ένσταση ή όχι. Εφόσον υπάρχει παράβαση, έπρεπε κατευθείαν ότι δεν γίνεται το παιχνίδι. Μην ξεχνάμε και κάτι ανάλογο, ο Άρης έπεσε και κατηγορία, έτσι. Λοιπόν... Βέβαια, τώρα για να σχολιάσω κι εγώ λίγο, για πρώτα να πιάσω λίγο την ΑΕΚ λίγο. Αυτός ο Μελισανίδης, που λέγει πραγματικά είναι, εντάξει, αν πεις πλούσιος άνθρωπος και να είναι βλάκας, δεν υπάρχει έτσι. Δεν κάνει κανένας βλάκας λεφτά. Μερικές φορές μπορεί να ισχύει, αλλά εντάξει, ας πάμε. Αυτό καταρχήν που είπε για. Καταρχήν, κάποιος ο οποίος βγάζει αυτή την ανακοίνωση πρώτα και λέει ότι εγώ πρεσβεύω αυτές τις αξίες, έτσι, δεν περιμένει 16 ώρες. Έτσι, αυτό λέει η λογική. Εφόσον πρεσβεύεις αυτές τις αξίες και το ήξερες. Κατευθείαν το βγάζει. Κατευθείαν. Τελειώνει το μάτς, βγαίνει στη δημοσιότητα ότι ο ΠΑΟΚ ξέχασε και λες. Παπ, το βράδυ. Τι ώρα τελειώσαν τα μάτς, sorry. Του ΠΑΟΚ τελείωσε 11:30. Είχε βγει και από λίγο 12 παρά βγήκε το τέτοιο, έτσι. Βγήκε η ιστορία. Οι ομάδες το ήξεραν από την αρχή του παιχνιδιού. Εγώ λέω πότε κυκλοφορεί στον κόσμο, σε όλους εμάς. Έτσι. Βγαίνει μετά από μισή ώρα, μετά από μία ώρα και λες. Κύριε, εγώ είμαι ΑΕΚ, δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα έτσι. Δεν περιμένεις 18 ώρες για να βγάλεις ανακοίνωση. Μάλλον το σκέφτηκες και το ξανασκέφτηκες και ζήγησες. Έτσι. Προφανώς. Ναι, προφανώς. Δεύτερον, η ΑΕΚ λέει δεν έχει κάνει ποτέ ένσταση. Τι γέλιο έχετε, ρε παιδιά. Και εντάξει, τώρα πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω. Δεν ξέρω, νομίζετε ότι είμαστε στη δεκαετία του 70, του 80. Υπάρχει αυτός ο διάολος που λέγεται ίντερνετ. Όλα τα μπορούσα να τα βρω. Ρέσεις. Πραγματικά έχετε τεράστιο γέλιο. Όλοι σας έχετε τεράστιο. Γιατί μου στείλανε ένας φίλος κιόλας, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα να το ψάξεις. Βλέπω εδώ πέρα, να μην πω ποιο μέσο είναι. 26 Πέμπτου του 11. Και πάλι playoff είχε. Αυτό είναι το ωραίο, πώς θα φέρνει η μοίρα. Απορρίφθηκε η ένσταση που είχε καταθέσει η ΑΕΚ κατά του κύρους του αγώνα της 5ης αγωνιστικής στο playoff με τον Ολυμπιακό Βόλου. Η ένωση που ιτήθηκε 1-0 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού άκουσε και το λόγο για ποιο, πρόσεξε. Όχι για ένα σοβαρό που είναι η κάρτα υγείας, άκου για ποιο ρόλο έκανε ένσταση η ΑΕΚ να πάρει παιχνίδι. Η ένωση λέει που ιτήθηκε 1-0 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού διεκδίκησε το μάτς στα χαρτιά λόγω της παρουσίας του Αχιλέα Μπέου στα αποδυτήρια ενώ ήταν τιμωρημένος. Πολύ αξιακός κώδικας ρε εκεί στην ΑΕΚ. Μας φλωμώσατε στις αξίες ηθικές. Κάτσε, αυτό είναι το πρόσφατο. Γιατί υπάρχει ένα κολλάς, αλλά. Κάτσε, ρε, έλα, ρε.
Βοήθαμε, κομπιουτεράκι μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, 1979, 1980, 1982, 1984, 1986, 1989, 1990, 1995. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κάτσε να τα διάβασα γιατί είναι μικρά. Η ΠΑΕΚ υποστηρίζει την ένσταση κακής διαιτησίας για τον αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας με τον Ολυμπιακό. Το 79. Το 80 με τη Βέρεια βλέπω κάτι. Η ΑΕΚ υποστηρίζει την ένσταση. Αλλιώθηκε το. Είναι ένα κολλάζ να σας πω. Είναι ένα κολλάζ φωτογραφιών και είναι μικρά τα γράμματα και προσπαθώ να τα βγάλω για να καταλάβετε. Λοιπόν, η ΑΕΚ κατέθεσε χθες την επανένσταση κατά της διαιτησίας του Φιλιππιάδη στον αγώνα με τον Εθνικό. Το 1982 αυτό. 1984, ο πρόεδρος ΠΑΕΚ Ανδρέας Ζαφυρόπουλος δήλωσε ότι η Ένωση θα υποβάλει εντός 48 ώρων, και τότε 48 ώρων ήταν προφανώς, όπως επιτρέπει ο νόμος, έσταση κατά της διαιτησίας του Κυφωνίδη. Όχι του Κυφωνίδη, του Σπαστό, τον καφέ, εντάξει. Η ΑΕΚ υποστηρίζει την έντασή στο πέναλτι που έδωσε ο Καβαλιώτης διαιτητής υπέρ του Πανιωνίου κτλ. 1986, δεν το βγάζω, είναι πολύ μικρά τα γράμματα. Απορρίφθηκε η έσταση το 1989 για τον Κανιέμπα. Του Εθνικού πρέπει να ήταν αυτός ο Κανιέμπα, αν θυμάμαι καλά. Ένσταση το 1990 στον τέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αξιοσημείωτο ότι συνέντασε ΑΕΚ εκτός της φάσης Καλιτζάκη κτλ. Φίλε, παιδιά, sorry, μην παίρνετε τηλέφωνο. Θα ανοίξουμε μετά τις γραμμές. Δώστε μας 5 λεπτά να πούμε και εμείς δύο πραγματάκια, γι' αυτό είμαστε εδώ άλλωστε. Μετά θα έχετε μία μισή ώρα, μη πάνω από μία ώρα, μία μισή, για να πει την άποψή σας. Και 1995, δεύτερη μέρα αντεπίθεση ΑΕΚ αναφορικά το μάτς εναντίον του ΠΑΟΚ. Η πρωταθλήτρια με εντυπωσιακή κίνηση έκανε χθες κάτι που ποτέ στο πρόσφατο του παρελθόν δεν είχε τολμήσει. Αυτός προφανώς δεν ήξερε τα άλλα που διάβασα, που το έγραφε. Δια του νομικού του συμβούλου Κώστα Καραγιάννη, κατά του κύρου του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ζητώντας την επανάληψή του. Αλλά από κάτω έχει ένα άλλο τέτοιο και δεν μπορώ να βγάλω το νόημα. Αυτά για την ΑΕΚ που δεν κάνει έσταση. Γιατί έχω και το φλαράκι μου τον πήρα, λέει εμείς δεν κάνουμε έσταση ποτέ. Ναι, δεν έχουν κάνει αυτοί ποτέ. Εντάξει. Ένα αυτό. Και να μας μιλάει ο ΑΕΞής για ηθική. Μα όχι ο ΑΕΞης, συγγνώμη. Γιατί προφανώς. Ναι, ο Μελισσανίδης. Ο Μελισσανίδης που πριν 1,5-2 μέσα δεν ξέρω πότε έγινε ημιτελικός. Περισσότερο είναι. Διάμεσο κορονοϊός. Ναι, να μιλάς εσύ για ηθικό. Δεν μπορεί την έκφραση πάλι μου διαφεύγει συνέχεια. Στέλιο. Πώς το είπα, αξιακό κώδικα. Ναι. Εσύ ρε, που πήγες, μπήκες στα αποδυτήρια και έπιασες τα αμελέτητα, τα μέζεα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν ήταν τα αμελέτητα, δεν είναι, νομίζω. Κακό όπως το είπα. Λοιπόν, και μιλάς για αξιακό κώδικα, ρε, εσύ. Δεν ντρέπεστε, ρε. Δεν ντρέπεστε, ρε. Τι να πω, ρε, φίλε. Δηλαδή, μπας και νομίζουν ότι είμαστε στο. Ξέρω εγώ στη δεκαετία του 70 με το τραζιστοράκι, τέλη δεκαετία 60, αρχές 70 το τραζιστοράκι. Δεν. Θα το πω, κλάνει ο Τραμπ και το μαθαίνουμε σε 12,5 δευτερόλεπτα, ρε, στην άλλη άκρη. Ρε, είστε καλά, ρε. Ρε το ΑΕΚ, ρε. Ρε το ΑΕΚ, ρε. Αξιακό κώδικα, ρε, μας είπε ο άλλος. Ρε, τι μας λένε, ρε. Απ' την άλλη, το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω για τον ΠΑΟΚ. Ρε παιδιά, για το Θεό δηλαδή. Τώρα το είπε. Για το Θεό, περιμένετε δύο λεπτά να σχολιάσουμε δύο πραγματάκια εδώ με το Στέλιο και θα το κάνουμε. Έπιασε λέει τα μπαλάκια ο Ανδρέας του επόπτη γιατί ήθελε να μάθει τένις. Άμα ήθελε να μάθει τένις, ρε φίλε, έχουμε και εδώ πέρα και καλούς δασκάλους στον τένις, ιδιαίτερα στον Άρη, έχουμε αρκετούς, να ξέρεις. Λοιπόν, έλεγα ότι μετά από αυτό δεν θέλω να ξανακούσω να μας κουνάει κανείς το δάχτυλο για Άρη και Ολυμπιακό, έτσι. Δεν θέλω ξανά κανέναν. Άρη και Ολυμπιακό δεν θα μας κουνάτε το δάχτυλο, διότι για να έκανε πάσο ο Τίγρης σε ένα θέμα το οποίο του έδινε εκατομμύρια ευρώ, πιθανότατα, για να μην λέω και ότι θέλω έτσι, σημαίνει ότι υπάρχουν συνδιαλλαγή εδώ πέρα. Συνδιαλλαγή εννοώ όχι χρηματική. Αυτό θα κάνω εγώ, δώσε μου εσύ αυτό. Κανένας δεν αφήνει κάτι χωρίς να έχει κέρδος, έτσι. Εντάξει, υπάρχει συνεννόηση προκειμένου. Ναι. Γιατί όλοι το ξέρουν. Συνεννόηση υπάρχει, αλλά εδώ υπάρχουν εκατομμύρια, Στέλιο. Άλλο η συνεννόηση είναι σωστό που λες. Η συνεννόηση εν όψη της ΕΠΟ. Ναι. Εν όψη των εκλογών της ΕΠΟ. Γιατί αν ο Μελισσανίδης. Mm. Από την πλευρά του Μελισσανίδη, εγώ στο λέω τώρα. Ναι. Ότι αν πήγαινε και κατέθεται κατά του ΠΑΟΚ, δηλαδή έκανε ένσταση κατά του ΠΑΟΚ, ουσιαστικά πάλι θα χαλούσαν οι σχέσεις των δύο ομάδων. Καλά, άκουσε, αυτό είναι. Νομίζω έξυπνο παιδί είσαι, όπως και οι φίλοι που μας ακούνε. Αυτό θα γίνει κάποτε, όπως έγινε την πρώτη φορά. Μόλις πλακωθούν οι δύο, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, αμέσως θα χαλάσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Όπως λέει σοφά ο Γεωργίου, το πρωτάθλημα το παίρνει ένας, δεν το παίρνουν δύο. Ισχύει αυτό, αλήθεια. Ένας το παίρνει. Είδες, μία φορά μαλώσατε με την ΑΕΚ, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, έγινε το τσαφ,
Ναι. Τελείωσε. Μόλις θα ξαναγίνει αυτό, μία, θα ξαναγίνει. Δεν είναι και πολλές ομάδες μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα με τα σημερινά δεδομένα, τα οικονομικά. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Τώρα και με το γήπεδο θα πάρει και άλλη. Θεωρώ. Ακόμη και καβούρια το λένε, αλλά με το γήπεδο άλλη οντότητα, ναι, άλλα έσοδα, πάνε, και άλλο τέτοιο. Μόλις βρεθείτε με την ΑΕΚ να κάνετε και γίνει κάτι, θα δεις τώρα μου να βγουν τα μαχαίρια. Τα μαχαίρια θα βγουν, έτσι. Στην Ελλάδα είμαστε, δεν είμαστε στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να ακούσω να μας κουνάτε το δαχτυλάκι άλλο. Τέλος. Έτσι. Για να είμαστε σωστοί. Σωστοί. Αυτό. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέω. Ναι, καλά. Εντάξει, εγώ δεν είπα να συμφωνείς. Ναι. Δεν σε βέβαια δουλειά να συμφωνείς. Εντάξει. Μπορείς να μου πεις, όχι, εννοώντας ότι εγώ ουσιαστικά αυτά, το βάζω. Θα ναι, μαλώσω με τον Τάσο αυτό. Μέσα δεν μπορώ να μαλώσω έτσι κι αλλιώς. Εννοώντας ότι εγώ ναι, το βάζω σε τελείως διαφορετικό το αυτό που είναι το που ουσιαστικά βγαίνει τώρα προς τα έξω, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, και τελείως διαφορετικό αυτό που βγαίνει σε Άρης Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Άρης, η απόδειξη του Άρη με το ότι είναι ο Άρης με τον Ολυμπιακό αγαστές στις σχέσεις και ότι είμαστε τέτοιο είναι επειδή μας κερδίζει συνέχεια. Ναι, ενώ του ΠΑΟΚ που ο άλλος έκανε πάσο σε πιθανά 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια ευρώ είναι μέρα μεσημέρι. Εντάξει. Εδώ πέρα να το συζητήσουμε και με τον κόσμο. Γιατί σίγουρα θα βρεθεί κάποιο. Καλά, προφανώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να. Θα μπορεί να ακούει και ο Τρίγκας να κάνει καμιά παρέμβαση. Λοιπόν, τι ώρα πήγε. Δεν πειράζει. Θα το πάμε λίγο μέχρι και μετά θα κάνουμε το διάλειμμα. Εγώ τι να πω τώρα για τα. Ούτε ξέρω πραγματικά για τα αγωνιστικό. Εγώ θέλω, επειδή το είπα και έξω, δεν θέλω να το παίζω εδώ πέρα, να σας το παίζω κάποιος. Εγώ ούτε θα το δω το μάτς. Θα δω, ναι, το λέω όλοι. Δεν θα το δω το μάτς. Πραγματικά, θα προτιμήσω να δω εκείνη την ώρα το μάτς της Chelsea, εκτός αν είναι κάτι 3-0 ημίχρονο. Έτσι. Κερδίζει 3-0 η Chelsea 3. Αλλά και 3-0 κερδίζει η Αγγλία. Είναι και όλα γίνονται. Είναι και μη τελικό κυπέλου. Λοιπόν, θα δω τα highlights. Έχει κίνητρο, εντάξει. Ναι, εντάξει, την ίδια ώρα είναι νομίζω, έτσι. Εντάξει, τώρα μιλώ ψέματα, θα κάνω ένα ζάπι. Και ένα ζάπι θα το κάνω. Καλά, εντάξει, θα κάνω ένα ζάπι, θα βλέπω λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Δεν γίνεται, Άρης ΠΑΟΚ και ό,τι και να λέω τώρα, μιλώ και ψέματα. Πάω Άρης μάλλον. Λοιπόν. Αλλά είναι πραγματικά όπως είπες, όχι μόνο άνοσο. Τι να πω τώρα, θα είμαστε με 11 παίκτες, δεν θα μιλήσω καθόλου για αγωνιστικό. Είναι στενάχωρο, δεν. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ έτσι κι αλλιώς. Η λογική το λέει, αν και στο ποδόσφαιρο είναι, αλλά εντάξει, ο Άρης θα κατέβει τώρα, ειδικά η άμυνα του η τετράδα. Πρέπει να. Κανένα από αυτού του τέσσερι στην αρχή τη χρονιά δεν υπολογιζόταν για βασικό. Με μια τέτοια τετράδα θα κατέβει, έτσι. Εντάξει. Ό,τι γίνει, γίνει. Τραυματισμούς να μην υπάρχουν, γιατί επαναλαμβάνω, είναι πολύ κοντινά τα διαστήματα μέχρι το επόμενο πρωτάθλημα. Θέλω κάτι άλλο να σχολιάσω. Είναι και του κλάδου σου, συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν έχω πρόβλημα. Και χθες θα συζητούσα κιόλας μέχρι να ξεκινήσει και η εκπομπή και με τον διευθυντή εδώ του Λίμπερο, τον κύριο. Γιώργο Ζαγόρα, δεν έχω καλή έτσι τέτοια για. Δεν λέω ότι όλοι είναι κακοί, ρε παιδί, προς Θεού, σε καμία κάστα επαγγελματική δεν είναι όλοι άτε και όλοι καλοί. Όλοι. Μιλούσε. Όλους τους κλάδους υπάρχει έτσι, και. Έτσι, έτσι. Αλλά ρε φίλε, έβγαλε μια ανακοίνωση για αυτή. Ποιος είναι ο κλάδος σας εδώ στη Θεσσαλονίκη, SEM. SEM. Έβγαλε μια ανακοίνωση. Βασικά. Και εγώ λέω, πρόσεξε, σωστά έκανε και έβγαλε, λέω εγώ. Έβγαλε μια ανακοίνωση γιατί δύο δημοσιογράφοι του Metro Media κάνανε μήνυση στον κύριο Καρυπίδη για μια ανάρτηση του στο. Καλά τον κάνανε. Πρόσεξε, καλά τον κάνανε, λέω εγώ. Αν το είπα και την άλλη φορά, αν νομίζουν ότι θίγονται από αυτό, σωστά προσέφεραν στη δικαιοσύνη. Και πολύ καλά έκαναν και να πάνε να τα λύσουν και τις διαφορές τους. Άλλο εκείνο και άλλο αυτό που θα πω. Λοιπόν, και μπράβο την ΕΣΥΑ που πήρε θέση. Πήρε θέση και λέει στο πλευρό και τον λοιπόν. Η ΕΣΥΑ, πώς λέγεται, ΕΣΥΕΜ. ΕΣΥΑ είναι τη Αθήνα. ΕΣΥΕΜ, Μακεδονία είναι. Μακεδονία, έτσι. Θεσσαλονίκη. Μακεδονία, το μη πρέπει να είναι Μακεδονία. Μακεδονία. Λογικά. Λοιπόν, μπράβο σας και συγχαρητήρια. Για το βιντεάκι που δημοσιογράφος της πόλης μας νουθετεί αυτούς που παίρνουν συνέντευξη, τι πρέπει να πούν. Θα βγάλετε καμία ανακοίνωση. Δημοσιογράφος της πόλης μας, μεγάλο δημοσιογράφος, διευθυντής ομίλου. Υπάρχει βιντεάκι το οποίο νουθετεί, και νουθετεί είναι πολύ soft έκφραση, λέει τους αυτούς που παίρνει συνέντευξη τι να πούν. Θα πάρετε καμία θέση σε αυτό? Σας ενδιαφέρει? Είναι κάτι που σας ακουμπάει? Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε? Είναι όλα ok? Ή είναι παλιό και δεν μετράει σαν τα πρωταθλήματα του Άρη, επειδή είναι πριν 15 χρόνια? Νομίζω είναι μέλος ο κύριος. Και οι δύο είναι.
Ναι. Και οι δύο είναι. Μέλος είναι. Όχι, και... όχι, όχι, όχι. Η μήνυση δεν έχει σχέση με τον, αυτό, με τον κύριο αυτόν. Το βιντεάκι είναι για άλλον κύριο. Το ναι, το... Και αυτό που είναι στο βίντεο και αυτοί που είναι στη, πρωταγωνιστούν στη μήνυση και οι τρεις αυτοί όλοι είναι μέλη της SCM. Ναι, ναι, ναι. Καλά, εκείνο το αφήνω. Σου λέω, εκείνο είναι ναι. Μια διαφορά. Εκείνο είναι με τον Καρυπίδη. Σαν δεν είναι με τον Άρη, είναι ναι, με τον ναι. Καρυπίδη. Του έβρισε, του έκανε. Λέμε τι ισχυρίζονται. Να πάνε να τα βρουν στα δικαστήρια. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Να πάνε να τα βρούνε. Θύχτηκαν, έκαναν, απειλήθηκαν, τι νομίζουν ότι έγινε, να πάνε να τα βρούνε. Εγώ δεν λέω γι' αυτό. Καλά έκανε, λέω, SEM και έβγαλε. Γι' αυτό που ένα μέλος της φαίνεται στο βίντεο να λέει σε αυτούς που παίρνουν συνέντευξη σε κανάλι, μάλιστα, πρόσεξε, τηλεοπτικό και πανελλήνιας. Το τι να πούνε. Θα πάρετε θέση ή είναι όλα καλά. Να ξέρουμε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Να ξέρουμε. Θα πάρετε θέση με το τι γίνεται. Η SCM. Όταν τους βολεύει παίρνουν θέση. Δεν τότε. Είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αλλά καρ δεν είναι. Σωστά λέω πήρατε θέση εκεί. Είδες. Δεν λέω κάτι. Δεν λέω γιατί κάνατε τον πρόεδρό μας. Καλά κάνατε. Και αν έχετε δίκιο να του πάρετε τα σόβρακα. Για το άλλο θα μας πείτε τίποτα ή απλά είναι τη μέρα η Παρασκευή βράδυ 10 παρά 20. Έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, και το τελευταίο είναι γιατί αυτές τις μέρες μετά την ποινή, σε εισαγωγικά ποινή, δεν είναι ποινή, την αξίωση του Άρη να μεταδίδονται τα παιχνίδια του από το Μετρόπολης μόνο με χρηματικό ποσό. Έβαλα, ακούσε τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, τους έδωσα λίγο ακροματικότητα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, κάτι ψελίσματα άκουσα. Όχι, εντάξει, από τη νέα χρονιά θα είναι τέτοια. Καρυπίδη. Έτσι και από τη νέα χρονιά τους βάλεις μέσα στο γήπεδο, θα σε σκίσω από εδώ πέρα, να ξέρεις. Θα σε σκίσω, Καρυπίδη. Έτσι και τους βάλεις στο γήπεδο, η μόνη περίπτωση να μην κάνω εκπομπή. Εδώ να πάρεις και εδώ να τους πεις διώξτε τον αυτόν. Μπορεί να με διώξουν και εγώ να τους πάρεις. Εντάξει. Θα σε σκίσω. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο, Καρυπίδη. Ακούς. Και δεν είναι παράκληση. Εντάξει. Δεν είναι θέμα παράκλησης. Απέτηση είναι. Και είναι απέτηση, οπότε το πήρες χαμπάρι τώρα, το 99,99 κόσμο του Άρη, έτσι. Δεν θα μπουν στο Χαριλάο. Άμα πληρώσουν να μπουν, δικαίωμά τους. Στο Χαριλάο 25 και λίγα ζήτησες, ο Ολυμπιακός 20 ζητούσε. Σε 25, 30 έπρεπε να πεις και 40. Σπίτι σου είναι όσο θέλεις το αξιώνεις. Για πάντα. Για πάντα. Εντάξει. Αυτό, το sorry. Έκανα μια έρευνα. Για πες. Γιατί εντάξει, προφανώς είναι δικαδόρικο θέμα. Και έκανα, όχι το τι θα πει η άλλη πλευρά κτλ. Ναι. Εστίασα στα σχόλια από κάτω. Ναι, και εγώ το κάνω αυτό. Έχεις απλώς δίκιο. Ήθελα να βρω έναν που να υποστηρίζει τον Άρη και να μην είναι στο ομίλου τα τέκαινα. Είτε στο ομίλου του συγκεκριμένου ραδιοφώνου, είτε στα φύλλα προσκύμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Άρη. Έψαχνα να βρω ένα που να ρε παιδί μου να πει ότι δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ίσως το παρατραβάμε λίγο. Ναι, παρατραβάτε το σκηνί, ρε παιδί μου. Δεν βρήκε ούτε ένα. Δεν βρήκα ούτε ένα. Γιατί ουσιαστικά, άμα τον έβρισκα αυτόν τον ένα, θα έβλεπα. Άμα είναι fake το προφίλ, ναι. Άμα έχει τη μάπα του. Ναι, άμα ναι, έχει ναι, ναι, ναι. Φαίνονται αυτά, έχει δίκιο. Ναι, καταλαβαίνεις ποιο είναι fake όσο προφίλ και ποιο δεν είναι. Όχι, εγώ δεν λέω, όξε. Εγώ δεν λέω. Άρεσε πολύ κόσμο, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι. Δεν έχω βρει. Αυτόν τον ένα τον ψάχνω πάντως. Μπορεί να μην γράφει, ρε Στέλιο, μπορεί να μην γράφει. Εγώ δεν λέω ότι είναι 100%, αλλά είναι η συντριπτική πλειοψηφία, έτσι. Είναι η συντριπτική, δηλαδή πιάνει ποσοστά το ίδιο παράδειγμα, γιατί είχε πάρει, δεν θυμάμαι πώς είπα, ο Πινοσέτ, 99% είχε πάρει. Και αυτό κάπου το είναι διδάκτορα στη Χίλη ο Πινοσέτ, δεν τον προλάβες εσύ μικρός. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, αμέσως μετά ανοίγουμε γραμμές, δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κάτι να σχολιάσουμε. Ένα θεματάκι που έχει να κάνει με τη νέα Τούμπα, καθώς σήμερα βγήκε η είδηση πως από Δευτέρα βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη για το project της νέας Τούμπας, που ουσιαστικά λίγο πριν την ΔΕΘ θα ολοκληρωθεί αυτή η δημόσια διαβούλευση και αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση πάνω στο συγκεκριμένο project, τότε ουσιαστικά το γήπεδο του ΠΑΟΚ ουσιαστικά θα πάρει τον δρόμο για το προεδρικό διάταγμα και θα ξεκινήσουν ουσιαστικά και δηλαδή αν όλα πάνε καλά, πότε ξεκινάει το τέτοιο να έρθω κι εγώ με ένα τέτοιο να βοηθήσω. Ουσιαστικά λένε ότι το γραφειοκρατικό όλο θα τελειώσει τα Χριστούγεννα. Οπότε άρα, από το τέλος της χρονιάς, ναι, έτσι. Από το τέλος της επόμενης χρονιάς θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Άρα ο ΠΑΟΚ ο Καφτατζόγλου, έτσι.
Ναι, ακόμα όμως δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή. Δεν έχουν έρθει σε επαφή οι δύο πλευρές, γιατί στο ΠΑΟΚ δεν βγάλαμε και την πρόεδρο της Επιτροπής του Καφετό Τζοκλείου και μας είπε ότι λόγω του κορονοϊού και λόγω της Επιτροπής καλά, του πάνε πίσω αυτά λίγο πίσω. Δεν έχει κλείσει ακόμα η ΠΑΕΠΑΟΚ με την διοίκηση ραντεβού για να μιλήσουν. Αν και είναι πολύ πρωί μου, ας πούμε, λένε ας πούμε, πόσο θα κρατήσουν ας πούμε, για να χτιστεί το γήπεδο αυτό. Λέμε πόσο, ένα, δύο, τρία πέντε. Τρία χρόνια. Ηρακλειδής, μην πάτε να πάρετε αφημί. Αφήστε το λίγο για αργότερα. Αφήστε το λίγο αργότερα. Λίγο αργότερα. Αφήστε το γιατί το Καφτατζόγλου δεν το βλέπετε να χτυπάτε τον πομπό σας κάτω. Πες κάτω. Εγώ δεν λέω κάτι. Εγώ λείπτω τα σκύρας μου. Δεν λέω. Μην πάρτε αφημί, είναι νωρίς ακόμη. Αφήστε το ένα-δύο χρονάκια ακόμη. Αφήστε το, δεν θα δείτε το Καφτατζόγλου. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Πες. Δεν το γεμίζουν κιόλας. Πάνε στο Μακεδονικό. Όχι, που δεν θα έλεγες. Εγώ δεν είπα τίποτα κακό. Πάρτε τη! Οι Ηρακλειδείς έρχονται μετά, πρόσεξε. Θα το πω, Στέλιο! Στέλιο λέω, Διονύση, Στέφανε! Εφού δεν γεμίζουν, δεν ψέματα να πω. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο, στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου από το ΠΑΟΚ Day. Ζάχος Ντρούλινγκ. Ανοίγουμε τις γραμμές, 2310. 287 και 3 οκτάρια, επαναλαμβάνω, 2310, 287 και 3 οκτάρια, ανοιχτές ή τηλεφωνικές γραμμές, περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα να ακούσουμε τώρα τη δική σας άποψη. Τώρα θα γίνει τόπο Ηρακλειδής, θα αρχίσουν τα μηνύκια. Δεν βλέπω τίποτα, δεν βλέπω τίποτα, χτυπάει τίποτα, δεν πουλάμε ούτε νερό στην έρημο Σαχάρα. Αλλά... Τι έχεις πει στην πρώτη εκπομπή αυτό. Τι, ποιο, σ' άρεσε. Αυτό είχα κλάψει, το είπες, όταν κάνετε πρώτη φορά με τον Τρέγια εδώ τον πέρα, τάσο, κλάμα. Δεν μπορεί να το είπε αυτό το πράγμα. Κάπου το είπε όμως. Λοιπόν, κάτσε γιατί. Καθίστε, παιδιά, γιατί η κονσόλα είναι καινούρια. Θέλω λίγο έτσι να τέτοιο. Ελπίζω να μην κάνω καμιά βλακεία. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σας, αν θέλετε. Πολυνίκης. Πολυνίκης είναι το όνομα. Ναι, το όνομα, ναι. Παράξενο. Νόμιζα ότι εγώ έχω παράξενο όνομα με τους Ζαχαρίας, αλλά είναι πιο σπάνιο μάλλον, όχι παράξενο, σπάνιο. Πολύ. Είναι ακριβώς, σπάνιο. Σπάνιο, Πολυνίκης. Ο Πολυνίκης προπονητής που λέμε, ο Γιάννης Ιωαννίδης που λέμε. Α, ναι, κάπως έτσι είναι. Πάμε, σε ακούμε Πολυνίκη. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω μερικές απαντήσεις. Α, εξής είσαι. Όχι, δεν είμαι αρχής, πάω στο σημείο. Σε ακούω. Λοιπόν, πριν από μερικούς μήνες, στο Άρης ΠΑΟΚ, ναι. Ο ΠΑΟΚ μπορούσε να καταθέσει ένσταση. Όχι, δεν μπορούσε, φίλε. Γιατί δεν μπορούσε. Γιατί είχαν περάσει 5 μέρες. Κάνεις λάθος. Εντάξει. Και δήλωσε και αν θυμάμαι τον αντιπρόεδρο, κάποιος δήλωσε, δεν θυμάμαι ποιος από όλους, είπε ότι εμείς το παιχνίδι το χάσαμε μέσα στο παιχνίδι, mm-hmm. αγωνιστικά και δεν θέλουμε βαθμούς έτσι. Mm-hmm. Θα μπορούσε το ΠΑΟΚ να καταθέσει η ένσταση, να έχει συν 3 βαθμούς, να έχει ο Άρης μείον 3 αυτούς που κέρδισε, mm-hmm. άλλους 3 που θα είχαν, έτσι και την τιμωρία, και δεν θα πάνε στα play-off. Ναι. Και αν δεν είναι και στα play-off ο Άρης μείον 6 βαθμούς από αυτούς που είχε, αυτή τη στιγμή είναι ακόμα μεγαλύτερη οικονομική δυσκολία. Γιατί τώρα πήρε παραπάνω χρήματα από ό,τι θα έπαιρνε τότε. Η σκέψη σου είναι πολύ σωστή, μόνο που δεν ισχύει γιατί είχαν περάσει 5 μέρες. Κάνεις λάθος και να πάρεις τελικά και δεύτερο. Ωραία. Αυτό μπορεί να το ψάξει. Ωραία, άρα λες εσύ. Άρα λες. Ναι. Εγώ να πω ότι ήταν. Άντε, το παίρνω πίσω που ήταν 5 μέρες, να πω ότι ήταν μέσα 48. Άρα λες εσύ ότι ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κάνει και χάρισε στον Άρη κάτι, έτσι. Δεν χάρισε τίποτα. Τι έκανε. Έχασε αγωνιστικά. Ο Άρης έχει αυτό. Έχασε αγωνιστικά. Όχι, ένα λεπτό. Το παιχνίδι το διέπουν κάποιοι κανόνες. Τι θα πει δίκαια. Δηλαδή, αν βάλω εγώ συνέχεια το ίδιο παράδειγμα, αλλά ταιριάζει. Βάλω, δώσω εγώ αύριο τώρα μεθαύριο τους παίκτες που αυτούς τους 11 που έχω, τους δώσω σούπερ μαντολίνι. Και τρέχουνε 300 χιλιόμετρα. Και σε κερδίσω. Και βγει μετά ότι είναι το παρισμένοι. Μπορώ να σου πω εγώ ότι σε κέρδισα μέσα στο γήπεδο. Κοίταξε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πώς δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τι είναι. Γιατί δεν μιλάω για τελείως, γιατί είναι διαφορετικό. Αυτό είναι αθέμητος. Αθέμητο. Αθέμητο. Γιατί είναι θεμητό να παίζει ένας που δεν έχει δελτίο. Μα είχε δελτίο το ίδιο. Ποιο είναι το ίδιο. Όχι, αποδείχθηκε ότι δεν είχε όμως, ότι κακώς έπαιζε. Πώς άλλο. Αν είναι έτσι όπως τα λες. Πολυνίκη, αν είναι έτσι όπως τα λες, έπαιζε παράνομα ο Ντουρμισάη. Γιατί να μην τιμωρηθεί ο Άρης, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να τιμωρηθεί, με κέρδισε κανονικά. Εντάξει, δεν τιμωρηθεί ο Άρης. Εντάξει, οκ. Με κέρδισε αν τρίχε και πάλι καρέσια. Με κέρδισε, τελείωσε. Έχασα. Πρέπει να το αποδεχτώ ότι έχασα. Αυτό είναι σου πάω και αυτό κάνει ο πάω. Ακριβώς είναι πράγμα και για έξι σήμερα. Ωραία. Εγώ θέλω να μου πεις εσύ αν ήταν στη θέση της ΑΕΚ, ο Άρης τι θα έκανε. Φυσικά εγώ ξέρω τι θα έκανε. Ο Άρης, και μάλιστα με την ΑΕΚ και μάλιστα σε περίοδο
που δεν τα είχε καλά και λόγω ξηροκόστα και λόγω άλλων πραγμάτων. Λέω συνέχεια το ίδιο παράδειγμα. Μην το... Ναι. Ο Άρης μπορούσε να πάρει στο Άρης ΑΕΚ στο Χαριλάου το ματς επί προεδρίας Ντέμι Νικολαίδη που πετάξανε οι αεξίδες φωτοβολίδα ευθείας βολής μέσα στον κόσμο. Διακόπηκε το ματς. Ο διαιτητής είπε ότι μόνο αν ο Άρης θέλει να το συνεχίζει. Και ο τότε πρόεδρος του Άρη, Λάμπρος Κόρδας, είπε θα συνεχίσω. 0-0 το ημίχρονο συνέχισε και χάσαμε και ένα 0. Ναι, ρε φίλε, δίκιο. Εκεί δεν λέω. Πάλι δίκιο. Τότε έπαιζε ο Άρης, έπαιζε ρε φίλε. Τότε αφού ο Άρης έχει σχέση με εκείνο τον Άρη, τώρα πλάκα μου κάνεις. Ο Άρης εκείνος δεν έχει σχέση, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι καμία, είναι, ο Άρης εκείνος την περιλαμβάνονταν στις 5 μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Σήμερα εκείνος... δεν υπάρχουν 5 μεγάλες ομάδες. Υπάρχουν 4 στο δοκίδι και ο δεν ξέρω αν το άκουσες. Στην ψηφοφορία είχε 4 ομάδες, ο Άρης δεν ήταν μέσα. Εκείνος Άρης ήταν στις 5, αυτός ο Άρης δεν είναι. Ωραία, εντάξει. Ωραία, πολύ και εντάξει. Ποιο είμαι εγώ να σου αλλάξω την άποψη. Δεν άκουσα κανένα επιχείρημα όμως. Αν επιτρέπετε, πόσο χρόνο είστε? 52. Είμαστε κοντά, είσαι μεγάλος, εγώ είμαι 55. Άρα εσύ έζησες το πραγματικό Άρη. Που όταν έπαιζε με τον Άρη εγώ αυτό να, έλεγα ώρα με τον Άρη, συγγνώμη. Ωραία, μου το με τον Άρη παίζω αύριο. Το έζησα εγώ αυτό. Όταν έπαιζε ο Άρης με εμάς, γιατί λέγανε φίλοι μας, είπα παίζω να να πάνε. Δηλαδή είχε έναν ανταγωνισμό, ωραίο, πάω, Κάρης. Τώρα παίζω εγώ αύριο με τον Άρη. Και λέω ρε παιδί μου, δεν με ενδιαφέρει. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω. 10 γκολ να σε βάλω. Δεν με ενδιαφέρει. Ήταν και σαν την Καλαμαριά 10-0. Δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Έγινε. Αυτή είναι η διαφορά. Έγινε πολύ νίκη, να σε ευχαριστήσω. Και επαναλαβώ και εσύ προσωπικά, ο Άρης θα έκανε ένσταση εάν ήταν στη θέση της ΑΕΚ ο Άρης αυτή τη στιγμή. Γιατί ωραία, είναι Άρης. Ο πραγματικός Άρης δεν θα έκανε ένσταση. Ωραία. Δηλαδή έχασα, κέρδισα και λέει και Παύλο. Ωραία, πολύ νίκη, να σε ευχαριστήσω. Βέβαια. Νόμιζα τελείωσες. Βέβαια. Ναι, σε ακούμε. Ο Άρης είναι η πιο ευνοημένη ομάδα στο κύπελο εκτός κέντρου. Τι εννοείς ευνοητή, λοιπόν, προχώρησαν, δηλαδή, τους δώσαν πέναλτι. Παίξει... Όχι. Ο Άρης έχει παίξει 9 τελικούς κυπέλλου Ελλάδος. Ναι. Και είναι η μοναδική ομάδα εκτός κέντρου, ναι, που έπαιξε τελικό με ομάδα του κέντρου στην έδρα της και έχασε. Ο Άρης έπαιξε τελικό με... άλλη ομάδα. Ναι, τελικό του Καφτατζογλίου, λέει, με τον Ολυμπιακό. Όχι. Για ποιον τελικό? Δεν είναι εντατής, δεν είναι ουδέτερη έδρα στην πόλη του. Ποια έπαιξε, για πες μας και δεν το ξέρω. Άρης Εθνικός 1-2. Ο Άρης έχει παίξει στο Χαριλάου, ποια χρονολογία είναι αυτό? Όχι στο Χαριλάου. Πού, ο τελικός έγινε στο προηγούμενο γήπεδο που είχε γύρω στο ΠΑΟΚ που ήταν στα πανεπιστήμια. Ναι, δεν το ήξερα. Έχει για γίνει, να μαθαίνετε, αυτό τα λέω για να μαθαίνετε. Ο Άρης είναι ευνοημένος που έπαιξε με τον Εθνικό στο Χαριλάου και δεν είσαι εσύ που έπαιξε Τούμπα με τον Άρη. Οκ, η Πολυνίκη ακούστηκε. Εγώ είπα η πιο ευνοημένη ομάδα. Γιατί έπαιξε με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη. Έπαιξε με τον Ολυμπιακό στην Πάτρα και με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα δεν έχει ποτέ. Στην Πάτρα είμαστε ευνοημένοι. Στο δεύτερο τέτοιο μετά τον Πειραιά, στο δεύτερο άντρο του Ολυμπιακού είμαστε ευνοημένοι. Παίξαμε στην Πάτρα. Πεσμένοι. Ουδέτερη άντρα, φίλε. Οκ, ρε Πολυνίκη, να σε καλά. Αδικήσε που έπαιξε τον Πάοκ στην Τούμπα. Αδικήσε που έπαιξε τον Πάοκ στην Τούμπα, πραγματικά. Αδικήσε που έπαιξε 9 τελικούς. Έπαιξε 3 με Ολυμπιακό, 3 με Παναθηναϊκό. 2 με ΠΑΟΚ και 1 με Εθνικό. Αυτή είναι η τελική. 9 τελική που έπαιξε. Δεν τους ήξερα. Εγώ σε τους ήξερα. Μπράβο, ρε Πολυνίκη. Ναι, εγώ δεν ξέρω γιατί τα διαβάζω και μ' αρέσουν αυτά. Όχι, καλό είναι. Με τον Εθνικό δεν το ήξερα. Δεν κάνω τον έξυπνο. Με τον Παναθηναϊκό έπαιξε 2 τελικού στην έδρα του και ένα τελικό στην έδρα και ένα σε ουδέτερο υποτίθεται στην Αθήνα. Ναι. Με την ΑΕΚ έπαιξε 2 τελικού στην έδρα της ΑΕΚ και ένα σε υποτιθέμενο ουδέτερο τελικό. Στο Χαριλάου πάντως τελικός δεν έχει γίνει. Λες στο παλιό γήπεδο ήταν. Είναι το μόνο γήπεδο από αυτά που δεν έχει γίνει τελικός. Ήταν το 30, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια χρονιά μετά το πρώτο πρωτάθλημα που πήρατε. Το 33 δηλαδή. Το 32 ήταν το 33. Το 33, ναι, ναι. Μπράβο. Ήξερα ότι έχουμε ένα χαμένο τελικό. Εντάξει, φυσικά μετράει βέβαια. Αλλά δεν ήξερα ότι είχε γίνει στο παλιό γήπεδο του Άρη. Εγώ ξέρω ότι στο Χαριλάου δεν έχει γίνει, αυτό είναι δεδομένο. Όχι, Χαριλάου όχι. Να σε καλά. Να σε καλά, Πολυνίκη. Και εγώ, και εμείς. Και βέβαια μου στείλαν καμιά 5 φίλοι link, τα οποία μου αποδεικνύουν ότι δεν μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, παιδιά, δεν θα τα διαβάσω τώρα. Δεν μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ. Το έχουμε πει, δεν μπορώ να αλλάξω τον φίλο. Εντάξει, αφού το πιστεύει ότι μπορούσε, τι να κάνουμε. Πεθάνουμε κιόλα. Πάντως έδωσες ωραία πάσα που είπες για την διοίκηση της τότε ΠΑΕΑΡΙΣ, ναι, με τον Λάμπρο Σκόρδα. Ο οποίος Λάμπρο Σκόρδα τοποθετήθηκε για το θέμα, ναι, του Μελισανίδη και είπε ότι καλά έκανε ο Μελισανίδης. Ναι. Γιατί δεν βγαίνουν τα πράγματα. Επιχειρηματολόγησε. Ναι, 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 ναι. Το διάβασα σε ένα site. Σε ένα, ναι, site. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Παναλαμβάνω, μη με στέλνετε παιδιά. Δεν μπορώ να αλλάξω άποψη. Το φίλο και απάντησε, δεν είναι και θεμητό. Ουσιαστικά. Ναι, δεν είναι θεμητό. Κάνω εγώ, δεν είναι η δουλειά μου εδώ να αλλάζω τα μυαλά και δεν έχω και τη δύναμη. Έτσι. Καλησπέρα. Έλα, γεια σας, ακούω. Και ο Στέλιος.
Ζάχος και Στέλιος. Στέλιος και Ζάχος. Και το Στέλιο να χαιρετήσω. Έτσι, πάμε. Το προηγούμενο τζάμπα τον κρατούσε στη γραμμή. Όχι, εντάξει, δεν θα πει την άποψη. Γιατί τον τζάμπα τον κρατούσε. Αφού δεν έβρισε, τον κρατούσε στη γραμμή. Δεν έβρισε, αλλά αυτά που έλεγε ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Εντάξει, η άποψή του είναι. Τι να κάνουμε. Απαντήσαμε. Δεν... Άξε, δεν θα συμφωνούν όλες οι απόψεις. Σκοπός είναι να απαντάμε όταν υπάρχει απάντηση, έτσι. Αυτό. Το όνομά σου, το όνομά σου δεν σε ρώτησα. Σε ζητώ συγγνώμη. Το όνομά σου. Ο Κλεωμένης είμαι. Έλα, Κλεωμένη. Λοιπόν, αυτό το θέμα με τον Τουρμισά έχει καταντήσει όπως είχε καταντήσει και το θέμα του Σπάθα. Εντάξει, φίλε. Για 100 χρόνια τώρα για τον Τουρμισάη θα λέμε και όπως λέγαμε 100 χρόνια για τον Σπάθα. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν έπρεπε να κόψεις τη γραμμή σε αυτή τη Φιλιππινέζα, γιατί όπως βλέπεις η ομάδα του Πάου έχει γίνει Φιλιππινέζα του Μελισσανίδη. Κλεωμένη, Κλεωμένη, δεν σε κόβω, πρόσεξε, αλλά τέτοιες εκφράσεις δεν θέλουμε. Και όπως δεν θέλω και οι Παοξίδες να λένε τέτοια, δεν μπορώ να επιτρέψω και από την άλλη πλευρά, εντάξει. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι, καιρό, όχι, σε παρακαλώ πολύ. Καιρό, όταν ακούω να λένε έτσι για τον Άρη, τσατίζομαι κι εγώ. Δεν είναι σωστό, εντάξει. Να μην κάνουμε αυτά που δεν θέλουν να μας κάνουν. Για τον Άρη, εδώ και πόσο καιρό ακούμε ότι είναι. Εδώ και τόσο καιρό ακούμε ότι υπάρχει κάποια σχέση του Άρη με τον Ολυμπιακό. Ναι. Λόγω των αποτελεσμάτων. Με την ίδια λογική δεν υπάρχει τώρα σχέση της ομάδας του ΠΑΟΚ και με τον κύριο Μελισσανίδη. Αυτό είπα, εντάξει. Τώρα... Ναι, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς όμως. Δεν είναι η ίδια σχέση. Ποια είναι η διαφορά της. Η διαφορά ποια είναι δηλαδή. Η διαφορά είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει σχέση συνεννόηση με την ΑΕΚ εν ώψη εκλογών ΕΠΟ και με τον Ολυμπιακό πέρα από τα αποτελέσματα έχει βγει και ένα θέμα με τον Ματέο Γκαρσία, αν θυμάμαι καλά. Ποιο θέμα με τον Ματέο Γκαρσία. Ο Ματέο Γκαρσία είναι παίκτης του Άρη. Μια διαρροή από την ΠΑΕ, ναι. Από την ΠΑΕ Άρης, ότι θα μας βοηθήσει ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσουμε ενώ υπάρχει μπαν στον Άρη. Αυτό λέω, γι' αυτό το θέμα λέω. Αυτό δεν ξέρω πότε έγινε και ποιος το έβγαλε, αλλά δεν ισχύει γιατί ο Ματέο... Μισό λεπτό ρε παιδιά, ο Ματέο Γκαρσία αυτή τη στιγμή είναι παίκτης του Ερυθρού Αστέρα και ακούμε ότι θα πάει στην Αργεντινή. Στη Ρασίνκ. Ποιος το έβγαλε αυτό ότι θα τον πάρει ο Ολυμπιακός και θα τον δώσει. Αυτά είναι η σφαίρα επιστημονικής φαντασίας. Πέστε μου, ποιος δημοσιογράφος το έβγαλε αυτό. Υπάρχει διαρροή. Διαρροή από την ΠΑΕ Άρης βγήκε. Διαρροή είναι ανεπίσημο. Δεν είναι επίσημο. Είναι μια ανεπίσημη. Μια ανεπίσημη, κάτι που θέλει να πει η ΠΑΕ ανεπίσημα. Αυτό είναι η διαρροή. Μπράβο. Το ανεπίσημο δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να το είπε οποιοδήποτε. Όχι. Άμα είναι ανεπίσημη διαρροή από άνθρωπο που δουλεύει στην ΠΑΕ, δεν γίνεται. Κάποιο το έβγαλε. Η αλήθεια είναι αυτή. Να μην το πούμε, να μην το αναφέρουμε. Δεν ξέρουμε όνομα. Ήταν λάθος. Συνήθως τις διαρροές από όλες τις ομάδες τις κάνει το γραφείο τύπου. Το γραφείο τύπου. Όποιος και αν είναι, δεν ξέρω τι είναι στον Άρη. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα σκάνδαλο. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο. Ότι 12 παίχτες δεν είχαν δελτία. Ναι. Δεν είχαν θεωρημένα δελτία υγείας 12 παίχτες. Τα είπαμε. Και στο μάτς με τον Ολυμπιακό και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Για τρία μάτς ή τέσσερα είναι. Στέλνω τρία ή τέσσερα. Ναι. Τρία. Και ενώ τα παιχνίδια αυτά δεν έπρεπε καν να ξεκινήσουν, εντούτοις ξεκίνησαν και δεν μίλησε κανένας. Να πω εγώ ότι κοιμήθηκαν, ότι έκαναν, ότι... Αυτά είναι ιστορίες για μικρά παιδιά. Εγώ μου κάνει εδώ εντύπωση, πέρα υπάρχουν συμφέροντα. Κλεωμένη, μου κάνει εντύπωση που είναι ένας εκπληκτικός διαιτητής αυτός και προχθές και είναι ο ίδιος που μας έπαιξε με την ΑΕΚ στο κύπελο, έτσι. Αψεγάδιαστος, πραγματικά είναι εκπληκτικός διαιτητής και προχθές το ΑΚΑ ήταν εκπληκτικός, έτσι. Λοιπόν, πώς αυτός δέχτηκε να το παίξει αυτό το μάτς. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, προφανώς κάποιος... Αυτό είναι άξιονα. Πώς δέχτηκε. Είναι απορίες. Ή δεν τον είπε τίποτα ο τέταρτος. Μπορεί να μην το μάθε καν το θέμα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός το έπαιξε το μάτς. Διότι αν γινόταν μία στο δισεκατομμύριο, μία στραβή, καταλαβαίνεις ότι αυτός είχε ευθύνη. Yeah, μία στραβή, ρε παιδί. Φυσικά είχε ευθύνη. Και βέβαια αυτό που λένε ότι φανταστείτε να γινόταν στο Άρης Ολυμπιακός το ίδιο πράγμα. Ναι. Και να μην έκανε ένσταση Ολυμπιακός, ας πούμε. Τι θα γινόταν τώρα. Βάλε Καρυπίδη τώρα τον Ρόουζ να παίξει. Ακούς, βάλε ο Ρόζ να παίξει την Κυριακή που είναι τιμωρημένος για να μην κάνει έσταση ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται. Δηλαδή, και καλώς θα κάνει. Μα και καλώς θα κάνει. Δεν είπαμε να μην κάνει, καλώς θα κάνει. Άμα παρανομήσει πρέπει να γίνει. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δηλαδή, εγώ που λέω πολλές φορές ότι πίσω από κάθε σκάνδαλο είναι μπλεγμένος ο ΠΑΟΚ, βλέπω τα πράγματα. Δεν το λέω έτσι αυθαίρετα. Ωραία, Κλεωμένη. Πολυδιοκτησία. Δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Το ένα, το άλλο. Θα βγει απόφαση και μετά.
για την πολυδιοκτησία. Και ναι, θα πούμε. Ναι, θα περιμένω βγει. Να βγει η απόφαση, να δω τι απόφαση θα βγει. Δεν θα βγει τίποτα. Γιατί αυτή η Ζάχο. Δεν έχουμε τετράδα, να μας δικάσουν. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν δικαστές. Τελείωσαν, τελείωσε. Δεν έχει. Όλοι παρετούνται. Αυτή η τετράδα μοιράζει την πίτα. Αυτή η τετράδα. Καλά να κάνει. Να γίνει και εσύ δυνατό να πει να πάρει και εσύ κομμάτι τη πίτα. Ναι. Έτσι να γίνει δυνατό. Μόνο έτσι γίνεται κλεωμένη στην Ελλάδα. Μόνο έτσι. Α, πρέπει να γίνει αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Λέω δυνατό οικονομικά. Αυτό έχει γίνει. Για, αυτό περίμενε. Έχει γίνει. Πρέπει... Τόσα χρόνια. Ναι. Λέω δυνατό ναι, οικονομικά. Δεν με αφήνετε να μιλήσω όμως. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Να σε ακούμε. Για να μην βρίσω να πούμε το συντοπίτη. Να μην πω για κάτι για το συντοπίτη. Πες ρε φίλε, σε είπαμε. Να βρει κανένα δεν μπορεί να βρει. Τι θα πει δηλαδή. Πού είμαστε ναι, γιατί είπα τη λέξη Φιλιππινέζα και πήγατε να με κόψετε. Ναι, φίλε, εγώ στο λέω. Άμα το πει παοξή θα τον κόψω. Το πει για τον Άρη. Πού το βλέπεις το περίεργο. Είπε εδώ τον ναι, Άρη Φιλιππινέζα και τον έκοψα. Δηλαδή όχι, ο Παοξής το είπε στην αρχή αυτό και τον έκοψες. Όχι σήμερα άλλη μέρα. Α, γιατί πολλές φορές που κάνεις εκπομπή. Ναι, πολλές φορές που κάνεις εκπομπή με τον άλλον είναι ναι. Ιδιαίτερα προκλητικός. Πολλές φορές το έχει πει αυτό. Είπε Φιλιππινέζα του Ολυμπιακού ο Τάσος καμιά φορά τον Άρη. Μα δεν έχει πει 100.000 φορές για τη σχέση που είναι στο μυαλό των Παοκτσίδων. Σχέση λέω και εγώ. Με τον Ολυμπιακό. Και εγώ λέω σχέση δεν τώρα το είπα. Άρα πάω πια. Ασχολούνται μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό ναι. Λίγο. Δεν βλέπουν τα έτσι τα δικά τους και μου λένε τι χρώμα μπλούζα φοράει ο Καρυπίδης και τι χρώμα μποξεράκι φοράει ο Καρυπίδης. Ε φίλε μου. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Ωραία. Σ' ακούμε, συνέχισε. Ναι, τι να συνεχίσουμε δηλαδή, τι να συνεχίσουμε. Πρέπει να γίνεις, λες, μου λες, πρέπει να γίνεις, λες, και εσύ μεγάλος και πρέπει να γίνεις... Οικονομικά μεγάλος, λέω ρε φίλε. Όσο είσαι σε αυτά τα επίπεδα οικονομικά, δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα, τους αερίζεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Τους αερίζεις. Εγώ τι δεν καταλαβαίνω. Ναι, ναι, τι δεν καταλαβαίνεις. Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτό. Ναι. Εσύ τι θέλεις, δηλαδή, ο Άρης με το σταυρό στο χέρι να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει αυτό, για πες μας. Με το σταυρό στο χέρι ναι, να γίνει πρωτάθλημα. Πώς θα πάρει, ναι, πώς θα πάρει. Για πέρα, πρωτάθλημα δεν θες να δεις την ομάδα σου. Τι θέλεις, να βγαίνει πέμπτο-έκτη. Όχι με αυτόν τον τρόπο όμως. Ποιον τρόπο θέλεις, για πες μας στην Ελλάδα τον τρόπο. Πες μας, σε ακούω 10 λεπτά έχεις. Πες μας στην Ελλάδα πώς θα βγεις. Δεν θέλω 10 λεπτά. Πες μας όσο θέλεις. Δεν θέλω 10 λεπτά. Ποιος είναι ο τρόπος να βγεις στην Ελλάδα πρωταθλητής. Πες μας. Ποιος είναι στην Ελλάδα τρόπος ναι, να βγεις πρωταθλητής. Να κάνεις να πατάς επιπτωμάτων. Να πατάς επιπτωμάτων. Αφού το λες εσύ, τι μου το λες. Το ίδιο λέτε. Το ίδιο, πού διαφωνούμε τότε. Αυτό σου λέω και εγώ. Αυτό, να πατάς επιπτωμάτων. Δεν μας αρέσει, κλεωμένη. Δεν μας αρέσει, αλλά έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δεν είμαστε στην Αγγλία. Μάλιστα. Ή παίξε με αυτούς τους κανόνες, μην παίζεις καθόλου. Δεν είπα ότι είναι το σωστό. Είπα ότι αυτό ισχύει. Δεν είμαστε στην Αγγλία, ούτε στην Πριμιέρα Division. Στην Πριμιέρα Ελλαδιστών είμαστε. Αυτά πρέπει να κάνεις. Ναι. Να έχεις ένα πλούσιο πρόεδρο, να πάρει την ΕΠΟ, να έχει ομάδες δορυφόρους, δανεικούς και να παίζει τα μισά ματς φιλικά. Έτσι το παίρνεις το πρωτάθλημα. Όσο δεν τα κάνεις αυτά, βαμπύρ να γίνεις στη 250 χρόνια ζήσεις, δεν θα δεις τίτλο στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα, το αλλάξω ναι, εγώ. Όχι να το παίζουν, ας πούμε, οι Παοξίδες αδικημένοι και να κλαίγουν τις αδικημένες. Κανένας δεν είναι αδικημένος. Ειδικά, εντάξει. Και ο Παοκ τώρα που έγινε δυνατός δεν είναι αδικημένος. Όταν ήταν αδύνατος. Ναι, πάντα. Εντάξει, τους κλέψαν τα πρωταθλήματα, αδικημένοι, δημοκρατία. Και στην Αγγλία που είπατε, στην Αγγλία γίνονται λάθη, αλλά γίνονται για όλους λάθη. Δεν γίνονται για συγκεκριμένες ομάδες. Έτσι. Έτσι, γι' αυτό θέλουμε στην το κλάδι. Στην Αγγλία γίνονται λάθη για όλους. Η Λίβερπουλ μπορεί να χάσει, ξέρω εγώ, από την Queen's Park Rangers. Έτσι. Έτσι, σωστό αυτό. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Έτσι. Okay. Από τον Άρη δεν κλάπηκαν φέτος 15 βαθμοί από τη διαιτησία. 15 όχι, αλλά καμιά δεκαριά κλάπηκαν, σίγουρα. Κλάπηκαν, έτσι είναι το θέμα. Κλαιωμένο. Και τώρα πας με 10 παίχτες, την Κυριακή πας με 10 παίχτες, 11. Θα είναι και ο αίμα, θα είναι και ακόμα ένας. Θα παίξει και ο αίμα center four. Θα τους βάλει και δύο πλεμμάτια, τελείωσαν. 0-2 με μπράβο, ναι. Patrick. Έγινε κλαιωμένη σε κλείο. Τέλος πάντων, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. 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 Το όνομά σου. Δημήτρης. Έλα, Δημήτρης. Καλησπέρα Ζάχο, καλησπέρα Στέλιο. Γεια σου ρε Δημήτρη. Φίλος του Άρη είμαι. Σ' ακούμε. Από Καστοριά τηλεφωνώ. Καστοριά, Καστοριά ή Άργος. Όχι, Καστοριά. Καστοριά, ωραία. Κοντά. Πάμε ρε Δημήτρη, πάμε, σ' ακούμε. Λοιπόν, η εξυγείαν στα καλύτερά της, φαίνεται αυτό το πράγμα. Όπως με το VAR γελάει ο κόσμος, βλέπει ο διαιτητής από το VAR και σε βγάζει τρελό, σε βγάζει τυφλό. Εδώ πέρα
Το ίδιο πράγμα συνέβη και σε αυτό. Είναι σαν να βγαίνει ένας μεθυσμένος με το αυτοκίνητο, να παίρνεις βάρνα να χτυπάει κάποιον, το στέλνεις στο νοσοκομείο και να πηγαίνει η αστυνομία και να λέει, εντάξει, άμα δεν σου κάνει μήνυση ο τραυματίας, μπορείς να συνεχίσεις να πιεις ποτό και σε άλλο μαγαζί. Αυτό είναι. Εμένα με ενοχλεί ότι αυτεπάγγελτα δεν παρενέβη ΕΠΟ. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτεπάγγελτα δεν μπορούσε να παρενέβει κιόλας. Δεν υπάρχει συνομολογία, δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό λέμε αυτό, ότι πρέπει αυτό, να υπάρχει συνομολογία. Άκου τώρα τι θα γίνει. Σου δίνω σκηνή προσεχώς. Άκου, 99% θα γίνει αυτό. Τώρα θα ψηφιστεί το σωστό, πρόσεξε. Θα ψηφιστεί το σωστό να μην υπάρχει τέτοιο, να γίνεται κατευθείαν δηλαδή να χάνει το παιχνίδι και ο πρώτος που θα την πλώσει ήταν ο Άρης. Εδώ είμαστε. Γράψτε αυτό, γιατί δεν ξέρουμε και εμάς σήμερα. Τώρα από εκεί και πέρα. Επειδή άκουσα την εισαγωγή σου, όσο αφορά το θέμα που είπες ότι υπήρξε συνδιαλλαγή ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, σίγουρα κάτι θα υπήρξε. Όχι, συνδιαλλαγή λέω. Δεν είπα αυτό. Δεν εννοούσα συνδιαλλαγή, δεν εννοούσα χρηματική ή αγωνιστική. Όχι, εννοούσα, ούτε, ναι, δεν είπα. Εννοούσα ότι όταν παρατάς κάτι το οποίο σου φέρνει κέρδος, μπορεί να το παρατάς για την ψυχή της μάνας σου, κάτι κερδίζεις. Κάτι κερδίζει. Έστω ηθικό πλεονέκτημα που λένε. Ηθικό πλεονέκτημα. Κάτι κερδίζει. Ηθικό πλεονέκτημα ή εν ώψη εκλογών της ΕΠΟ, λέω εγώ. Και αυτό που λέει ο Στέλιος. Εγώ ήθελα αυτό όσον αφορά τη δικιά μας ομάδα. Ο Καρυπίδης είδαμε στο δικαστήριο, ας πούμε, αυτό που έγινε με το συμβάν κάτω στην Αθήνα. Ναι, έκανε πίσω. Έκανε πίσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Εκεί που έκανε πίσω, τι γίνεται, ας πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, υποτίθεται. Ότι... Θα σου πω. Υποτίθεται και πολλοί το ερμήνευσαν. Και εντάξει, και εδώ και οι φίλοι ακροατές, ότι έκανε πίσω. Και θα πάρουμε τα μάσο κυπέλο, θα δώσουμε 6 βαθμούς. Όπως είδες, τίποτα από αυτό δεν έγινε. Όχι μόνο δεν περάσαμε και αποκλειστήκαμε με τον χειρότερο τρόπο, τους κόψαμε και 2 βαθμουλάκια εκεί πέρα, έτσι. Τα οποία υπερπολίτημα για αυτούς. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Όσον αφορά το Μετρομίδια που είπατε πριν, ο πρόεδρος του ΒΙΤΣΕ 25, σωστά έκανε. Σωστά έκανε για ποιο λόγο. Γιατί όταν εμείς ακούγαμε, ας πούμε, πριν 20 χρόνια. Που υπήρχε το άλλο, το 103. Το 103 ήταν, ας πούμε, 100% μόνο ΠΑΟΚ. Το λέγανε, ο 103 ήταν τίμιο. Ήταν τίμιο. Τίμιο το 103. Οπότε το άλλο υποτίθεται έπαιζε και Άρη, έπαιζε και Ηρακλή. Ήταν, ας πούμε, πιο μοιρασμένο. Αφού είναι πιο μοιρασμένο. Ωραία, Δημήτρη, ο 103 που ήταν του ΠΑΟΚ και οι άνθρωποι το λέγανε ότι θέλουμε τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν έκανε πόλεμο στον Άρη, έτσι. Άλλο η ηρωνία, άλλο η κοροϊδία, άλλο η καζούρα και άλλο πόλεμο. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Δεν μιλάμε για πόλεμο τώρα, έτσι. Για πόλεμο. Δηλαδή, αν μπορούσαν να μας ρίξουν στην ΟΜΕΓΑ Εθνική, θα το κάνανε οι άνθρωποι. Έτσι. Ναι. Δεν λέμε ούτε για καζούρα, καλή είναι η καζούρα και ας την κάνουν. Αυτά λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη. Έγινε. Να σε ακούμε, να σε ακούμε και πιο τακτικά. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σας, αν θέλετε. Γιώργος από η Μαθία Ζάχο και για... Στέλιο. Και ο Στέλιος εδώ πέρα, όχι μόνο. Το είπε. Έλα, Γιώργο. Είπα. Α, έλα, Γιώργο. Σαν να πήρα κανένα 2 φορές Ζάχο. Πήρα να σε πω, έβγε, συγχαρητήρια, εγώ είμαι παοξής, έτσι. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία, μπράβο σου πάντως. Για ποιο πράγμα, τι, κάτι... Μιλάς πολύ σταθερά και ωραία, πώς είναι η ζωή, έτσι πάντως. Πάμε με τη ζωή, όπως είναι η ζωή. Γιατί να λέμε, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς, δεν πειράζει. Αλλά ο κύριος, ο προηγούμενος, δεν ξέρω τι παθαίνει, ρε παιδί μου. Αυτός με θυμίζει εποχές του 60 και του 70, με θυμίζει. Τι θέλει να παίρνουν μετά. Ναι, το κλεωμένοι, πώς θα λένε και κλεωμένοι. Εντάξει, δεν είπε, απλά εντάξει, δεν είπε κάτι κακό, αλλά. Ρε άνθρωπε του Θεού, ασχολήσουμε την ομάδα του. Καθένα μας ασχολιόμαστε με τις ομάδες μας. Τα είπαμε χίλιες φορές. Κουράζει, ρε φίλε. Εντάξει. Από το πρωί, όλα τα σταθμούς θα παίρνει βάρμα να πούμε. Α, δεν τον και λέει τα ίδια, κουράζει. Ρε, κοίτα, αυτό όμως που λες, πριν, μπορεί να είπες καλά, λέει, αυτό εσύ που είπες... το λες είναι άσπρο και αυτός λέει είναι μαύρο. Το να ασχολούμαστε όμως. Δεν καταλαβαίνει, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Γιώργο, είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Γιώργο, Γιώργο, το να ασχολούμαστε όμως μόνο με την ομάδα μας, εντάξει, δεν γίνεται αυτό γιατί είμαστε ένα πρωτάθλημα όλοι μαζί, έτσι. Σίγουρα, αλλά όχι συνέχεια όμως, κουράζει εντάξει. Αυτό εννοώ. Δεν είπα εγώ κάτι ότι. Διαφωνήσαμε σε ένα θέμα που τελικά συμφωνήσαμε. Πάμε. Εγώ είμαι παοξής άρρωστος, είμαι 60 χρονών, έτσι. Ναι. Αλλά το φοβάμαι το παιχνίδι. Ας είναι 11 ο Άρης. Ο Άρης όταν παίζει μαζί μας, εγώ δύο μας δεν πήρε. Δεν έχει Άρης τώρα. Δεν έχει. Ας το πάρω και ένα μηδέν ας το πάρω. Δεν χαλάει εμένα. Εντάξει, δεν θα κερδίσει Άρης. Εντάξει, εδώ τέλος πάντων. Εντάξει, παιδί μου. Αυτά ήθελα να εδώ πω, να κοιτάμε τις ομάδες. Ο Τάσος έλεγε 6-7 λέει θα σας ρίξουμε. Τι ένα μου λες, Άλεξ 5-0 θα κλαίει. Άσε το 7.
Και ένα-δύο με φτάνουν, με ικανοποιούνε. Okay, νίκη να πάρω, βρε, νίκη να εντάξει, πάρω. Εντάξει, θα πάρει. Μέσα στο καλοκαίρι άλλο κάνει μπάνια για αυτή τώρα. Εντάξει, θα πάρω τηλέφωνο τον Ένικ, θα πω ένα-0 άλεξη. Άντε, να δεις ότι είμαστε καλοί. Σ' άρεσε. Είσαι ωραίος. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. 1-0 μέχρι το 89 και 1-1 θα σας κάνουμε με goal of sight του Βέλεθ. Δεν είναι ο Βέλεθ, τον Παναθηναϊκό είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σας αν θέλετε. Μιχάλης, είμαι Ζάχο. Ζάχος και Στέλιος, φυσικά ΠΑΟΚ ΔΕ είπαμε, έτσι. Ναι, και ο Στέλιος και τον ΠΑΟΚΣΑΚΙ. Έτσι, πάμε ρε Μιχάλη. Και εγώ ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι. Ωραία. Εγώ στεναχωρέθηκα. Έπρεπε να, ο Μελισανίδης να μας κάνει έσταση. Πολύ σωστά τα λέτε. Και είμαι... Ορίστε. Πολύ σωστά τα λέτε, λέω. Ο Στέλιος μας. Γιατί... Ναι, το ξέρω, το άκουσα. Θες γιατί στεναχωρέθηκα. Να, αυτά που βγαίνει τώρα οι Αριανοί και εσείς τα έχω και μας κατηγοράς. Τι κατηγόρησα, για πες μου που δεν είναι έτσι. Κατηγοράς ότι έχουμε στη διαλλαγή. Κάτσε, δεν το λέω. Αυτό δεν ήθελα να ακούσω. Συγγνώμη, όταν ο άλλος παραιτείται από κάτι που μπορεί να του φέρει κέρδος και μάλιστα με την ομάδα που είναι αντίπαλος, έτσι. Με αυτή την ομάδα διεκδικεί το ίδιο κέρδος. Και παραιτείται από αυτό το πράγμα. Ενώ μπορεί να το έχει. Τι μπορεί να έχει γίνει δηλαδή. Μπορεί να έχει γίνει. Για την καλή του την καρδιά το έκανε. Είναι καλός άνθρωπος ο Μελισανίδης τώρα. Έγινε καλός. Όχι, ρε, ποιος είναι καλός. Αυτό λέμε. Να σου πω και τι έκανε. Σ' ακούμε. Όταν μας πήρε το χάρτινο το πρωτάθλημα, τώρα βγήκε και από πάνω. Το κατάλαβες. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι ψέμα. Όχι, δεν είναι ψέμα. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι γεγονός. Τότε δεν είχε ήρθει και. Τώρα βγήκε από πάνω. Τώρα βγήκε από πάνω. Του χρωστάς και χάρη. Α, μπράβο. Α, σωστός. Αυτό είναι κύριε Ζάχο. Ωραία. Κατάλαβες. Ωραία. Τώρα, δεν είναι στην διαλλαγή. Όταν θα ξαναμαλώσετε για το πρωτάθλημα, για πάω κάτι και βάλει κάνα γκολ offside το κανονικό πάω και το ακυρωθεί, τότε δεν υπάρχει τίποτα να ξέρεις. Εγώ τι σε είπα τώρα. Το ίδιο δεν λέμε. Ωραία ρε. Ζάχο. Ωραία Γιώργη. Όχι, Γιώργο. Μιχάλη. Το προηγούμενο είναι. Με χρονοκαθυστέρηση λειτουργώ. Έλα. Να, εντάξει, αλλά άκου να σου πω. Σ' ακούω. Εγώ σε είπα, ήθελα να τιμωρηθούν. Εγώ δεν κοιμήθηκα και το βράδυ. Δεν κοιμήθηκα. Πολλοί είναι αυτοί που ήθελε, που παρακαλούσε να κάνει ένσταση η ΑΕΚ. Ναι, γιατί να μην την κάνει. Επίσης. Δικιά μας ήταν. Επίσης και ο Πανελλήνιος. Και οι Μακεδόνες έβγαλαν ανακοίνωση που λένε ότι απαιτούμε χθες να πέσει τα αρμόδια όργανα η ΠΑΕΠΟΚ και να καταδικαστεί για αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε, τελείωσε όμως. Τώρα δεν είχε και αυτά πάγκελτα να το κάνουν. Καλά είπες Ζάχος, τώρα θα γίνει όμως. Δεν μπορούσε να το κάνει. Τώρα πρέπει να γίνει, έτσι. Για την πλήρωση ο Άρης όπως πάντα να γίνει. Να είσαι καλά, τέλειωσε με αυτό. Όχι, και κάτι ακόμα. Ναι, πες. Γιατί δεν τα έχω, φταίει ο ΠΑΟΚ που μείνατε με 11 παίκτες. Εγώ είπα ότι φταίει ο ΠΑΟΚ. Όχι, δεν είπα εσύ. Όχι, φυσικά. Η δική σας επιστολή που βγαίνουμε. Πρόσεξα, σου πω ποιος φταίει. Ο κακός σχεδιασμός του Άρη, ο κορονοϊός και ότι δεν έχουμε χρήματα να ξοδέψουμε να πληρώσουμε για ένα μήνα ακόμη. Αυτά τα τρία. Φταίει ο Καρυπίδης γιατί δεν ανέβασε παιδιά μικρά από τη μία ομάδα δεν μπορεί. Επαγγελματίες. Αυτό όχι, δεν μπορεί, και εγώ αυτό του δεν είπα μπορεί, του Ζάχου, δεν μπορεί να ανεβάσει. Δεν μπορεί. Από την αρχή το λέμε Ζάχο. Από την αρχή πώς παίκτες είχατε ρε Ζάχο. Από την αρχή τι είναι, από το Σεπτέμβριο. Εννοεί. Μόλις αρχίσει να την ψηλιάζετε ότι θα τιμωρηθεί. Δεν υπάρχει. Αυτό έγινε το Δεκέμβριο είναι. Το Δεκέμβριο έγινε και μπαμ. Κατευθείαν. Δεν. Πώς έχει 30 παίκτες. Φτωχοί άνθρωποι είμαστε, δεν έχουμε οι Βασαβίδη. Έλα ρε φτωχοί. Άμα είσαστε φτωχοί, τότε μην μιλάτε. Γιατί δεν μιλάμε φτωχοί, δεν μιλάνε. Εσύ τι είσαι πλούσιος. Δεν μιλάνε οι φτωχοί. Οκ, ρε Σπύρο, να είσαι καλά. Εγώ με τον Τάσο είμαι. Μέχρι 7 κόρτε εγώ. 7, εντάξει. Άντε, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πρόσεξε, μην γίνει 0-1-89 και πάθετε εκείνη και 0-1 και ΑΕΚ και πάνε και τα ηθικά πλεονεκτήματα, πάνε και όλα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Ήθελες για μπάσκετ να πεις κάτι? Όχι, δεν ήθελα να πω τίποτα για μπάσκετ. Τι μπάσκετ να πεις? Πάμε στο διάλειμμα, το τελευταίο, γιατί και μετά μισή ώρα ακόμη. Το 2310-287-38 θα είναι δικό σας. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, της παρασκευιάτικης Ράδιο Μαρμίτα.
πάντοτε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Βρισκόσαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα για μισή ώρα ακόμη, κάτι λιγότερο από μισή ώρα. 2310, 287 και 3 οκτάρια. Επαναλαμβάνω, 2310, 287 και 3 οκτάρια. Έχεις εσύ κάτι? Έχω ένα θεματάκι, αν δεν λοιπόν, έχουμε γραμμή. Είναι... Έχουμε γραμμή, αλλά θα το φίλο λίγο να περιμένει λίγο να το διαβάσεις. Πες τελευταία, στο πούμε, εξέλιξε νέο φρέσκο. Ναι, ουσιαστικά βγαίνει σύμφωνα με δημοσιεύματα. Υπήρξε λίγες ώρες μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ επικοινωνία του Δημήτρη Μελισανίδη με τον Γιάννη Αλαφούζο, προκειμένου να πάρει την άποψη του τελευταίου. Και ουσιαστικά ο Γιάννης Αλαφούζος πρότεινε στον Δημήτρη Μελισανίδη: αν ήμουν στην θέση σου και δεν ήταν κάτι το οποίο επηρέαζε την ροή του αγώνα, δεν θα έκανε ένσταση. Αν έπαιζε π.χ. τιμωρημένος και άλλαζε τη ροή του αγώνα. Παραμένει άγνωστο μέχρι αυτή τη στιγμή το πόσο μεγάλο ρόλο έπαιξε αυτή η κουβέντα του Mr. Sky στον Δημήτρη Μελισανίδη. Καλά, αφού την απόφαση την είχε πάρει ο Μελισανίδης και ο αξιακός κώδικας της ΑΕΚ δεν του επέτρεπε να κάνει κάτι άλλο. Γιατί ζήτησε την άποψη του κυρίου Αλαφούζου? Έλα, φίλε μου. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, το όνομα. Έλα, ο Γιάννης σήμερα. Ο Γιάννης. Έλα, ρε, τον έβαζε, μωρέ. Έλα, ρε, Γιάννη, έλα. Γεια σου, Γιάννη. Και Στέλιος, έτσι, και ο Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο. Ναι, γεια σου, Στέλιο. Σ' ακούμε, Γιάννη, έλα, Γιάννη, σ' ακούμε. Τι είπες πριν, 6-7, είπε ο Τάσος. Ναι. 6-7 λένε. Μιλήσατε σήμερα? Όχι, σήμερα δεν μιλήσαμε. Την προηγούμενη, okay. Που το λέει, την Τρίτη που. Λοιπόν, επειδή με το αυτό εδώ το, το χτυπημένο μυαλό που έχω, ρε φίλε. Πίνει κρασάκι από τώρα, πώς θα ρε, είναι σκαλοκαιρινή. Αυτό, ειδικά σήμερα έχουν πέσει και αναστολές, είναι 100%. Έτσι. Δηλαδή είμαι, νομίζω ότι αυτό που θα πω ισχύει 100%. Σ' ακούμε. Αν δεν ήταν έτσι, μπορεί να ήταν 99,9. Λοιπόν, άκου να δεις. Πάρ' τον ένα τηλέφωνο και ρώτησέ τον μας, τι θες να γίνει στο μάτσο αυτό, στο ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Σε ποιο μάτσο? Είμαι κατά 99,9% σίγουρος ότι θα σου πει να χάσει ο ΠΑΟΚ και να κερδίσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Δεν είναι όμως από το χέρι του, ακόμη και έτσι να είναι. Θυμάσαι αυτό κατάλαβα... που είχε γίνει με την Καλαμαριά. Κατάλαβα τι λες. Το ίδιο θα γίνει και τώρα, του λέω να το ακούσουν οι παίχτες. Το νου σας θα πάθει αυτό που κόντυψε να πάθει και ο Μίετσελ. Δηλαδή που έπαθε, όχι που κόντυψε. Κατάλαβα τι λες, αλλά ξέρεις τι, δεν είναι και, έτσι. Και έτσι να γίνει όπως το λες, δεν είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ, γιατί λοιπόν, είναι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να κερδίσει και η ΑΕΚ. Ναι, είπαμε να κερδίσει και η ΑΕΚ, αυτό δεν είπα. Ναι, ναι. Τώρα μόλις το είπα. Ναι, να κερδίσει και η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό και εμείς να χάσουμε από τον Άρη. Ναι, κατάλαβα, λοιπόν, τι λες, κατάλαβα τι λες. Άκου τώρα. Μία τελευταία τέτοια, ρε παιδί μου, να ζητήσω κάτι από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Σ' ακούμε. Για το όσο θα είναι ακόμα σε αυτή την ομάδα, να πούμε, για να τη γελιοποιήσουν ακόμα περισσότερο. Φέρτε παρακαλώ πάρα πολύ Ιβάν Σαββίδη, αν με ακούς, και Γιωργάκη μάλλον. Φέρτε το Μίστερ Μπίν να κάνει τον πρόεδρο στον ΠΑΟΚ. Γιατί εσείς απλά πρέπει να πάρετε τη θέση του Mr. Bean σε εκείνη την ταινία που είχε πάει και έκανε την κάφα με τον πίνακα που πήγε μετά και τον διόρθωσε. Αυτή η κάφα που έκανε ο Mr. Bean είναι ένα μηδέν μπροστά σε όλα αυτά που έχουν κάνει αυτοί μες στον ΠΑΟΚ. Έχει γελιοποιήσει το σύλλογο και όταν δεν είχαμε τα λεφτά τόσο ξεφτύλα δεν ήμασταν. Δεν φταίει σε αυτό ο Σαββίδης. Άλλοι φταίνε. Ο Σαββίδης φταίει που δεν μπορούν να ρε φίλε, το έχω ξαναπεί ρε φιλάρα. Ρε φιλάρα, το έχω πει ρε φίλε. Όταν εγώ ρε φίλε είμαι αφεντικό και εσύ είσαι υπάλληλός μου ρε Στέλιο, και βγαίνουμε το βράδυ μαζί και πίνουμε τις ποτάρες μας και παίζουμε σφαλιάρες και με παίχτες και με άτομα φαντάζομαι μέσα εκεί που έχουν, πώς θα τα γίνεται αυτό? Δεν γίνεται να σας πάρουν στα σοβαρά. Το καταλαβαίνετε? Όταν παίζεις φάπες με τον υπάλληλό σου, δεν γίνεται ούτε να σε σεβαστεί, ούτε να σε φοβηθεί που λέει ο λόγος. Γιατί γίνεται κάτι τέτοιο? Καλά, με τον Τζαβέλα δεν πήραν ποτάρες. Ο Τζαβέλας είναι στην ομάδα. Μέχρι τις 2 η ώρα δεν είναι, αλλά γιατί έφυγε ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας είναι στην ομάδα. Τζαβέλα, ρε, Στέλιο.
Έφυγε ο Τζαβέλα, θα βρει και άλλο Τζαβέλα αφού το κάνουνε. Από τη στιγμή που το κάνουνε, έφυγε ένα από άλλο κολλητό. Είναι διαφορετικό να μιλάμε υποθετικά και είναι διαφορετικό να γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Γι' αυτό, για αυτή την ξεφτύλα που έγινε. Η θέση μου εμένα, Στέλιο, η θέση μου εμένα είναι να χοροπηδάω στην κερκίδα για να φωνάζω. Ωραία. Εντάξει, δεν είναι να ξέρω τι γίνεται μέσα στην ΠΑΕ. Αλλά από αυτά που γίνονται, μία το ένα, μία το άλλο, μισή χαρά, 27 μαχαιριές, φυσιοπλατές, δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό, αδερφούλη μου, να καταλάβω τι γίνεται εκεί μέσα. Έτσι, είμαι αγανακτισμένος τώρα που σου μιλάω. Εντάξει, ο Τάσος άμα ήταν εδώ, επειδή είναι μπεσαλής και δεν είναι ο κανένας να πούμε, δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Με κατάλαβες, θα τα έλεγε αυτά που είπα τώρα μόλις. Γιάννη, ο Τάσος είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο Στέλιος είναι. Ναι, γι' αυτό είπα σε Στέλιο ότι είμαι για να χοροπηδάω στην κερκίδα. Άλλο σου λέω, ο Στέλιος είναι δημοσιογράφος, έτσι. Δεν είναι τα ίδια πράγματα. Ναι, εντάξει, το κατάλαβα από το λόγο που εκφράζει, αλλά εντάξει, οκ. Είναι και υποστηριχτής του ΠΑΟΚ, αλλά είναι και δημοσιογράφος το παιδί, έτσι. Ναι, το κατάλαβα ότι είναι ΠΑΟΚ και το παιδί, αλλά εντάξει, είναι καλά ότι έχει δημοσιογραφική ιδιότητα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε ευχαριστήσω. Α, και κάτι ακόμα τελευταίο, ένα δευτερόλεπτο. Κλείσε με αυτό. Όποιος πει, ναι, κλείνω. Όποιος βγει και πει αχάριστο το λαό του ΠΑΟΚ που μιλάει έτσι για τον σωτήρα μας και για όλα αυτά, αχάριστοι είναι αυτοί που στο όνομα του λαού του ΠΑΟΚ και του ίδιου του ΠΑΟΚ έχουν πάρει τέσσερις επιχειρήσεις με λεφτά που ούτε περίπτερο δεν αγόραζες για την αξία των επιχειρήσεων αυτών. Κλείνω. Να σε καλά. Αυτό, να σε καλά. Αυτό. Απάντησε. Ο Ιβάν Σαββίδης και η οικογένεια Σαββίδη για τον ΠΑΟΚ είναι ευεργέτες. Είναι ευεργέτες, έχουν ευεργετήσει τόσο το ποδόσφαιρο όσο και τα υπόλοιπα τμήματα του κεφάλου του Βορρά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι γιατί έγινε μια χοντράδα. Είναι χοντράδα αυτό που έγινε, αλλά δεν φταίει ο Ιβάν Σαββίδης. Γιατί ο Ιβάν Σαββίδης φταίει το ότι τον είχε υπάλληλο. Σε αυτό φταίει. Αλλά το ότι είναι τόσο ανίκανος δεν φταίει ο ίδιος. Από εκεί πέρα όμως δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι συμμάζεψε την ομάδα, πλήρωσε τα χρέη, θα κάνει γήπεδο. Τα τελευταία χρόνια το ότι παίρνει τον έναν τίτλο πίσω από τον άλλον είναι δικά του επιτεύγματα. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Να ξεχωρίζουμε το τι έχει προσφέρει ο ένας και το τι έχει προσφέρει ο άλλος. Δεν θέλουμε να γλύψουμε το Σαββίδη. Ίσα-ίσα του λέμε ότι έχει κάνει λάθη και θέλει να βρει καινούριους ανθρώπους. Αλλά όχι και να τα ισοπεδώνουμε όλα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, φίλε. Ήθελα να πω, ρε παιδιά, ότι ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης με την καλή του την καρδιά, ας πούμε, θέλει να βοηθήσει. Δεν ξέρω να θυμάστε. Άκου λίγο, η ταινία ο Ηλίας του 16, τη θυμάστε. Με το Χατζηχρήστη και τον Βέγκο. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Μελισσανίδης είναι ο Διονύσης ο Παγιανόπουλος, ο οποίος είχε ο Θάμπρος τότε, που έλεγε κύριε αστυνόμε εγώ την καλή μου την καρδιά, δηλαδή δάνεισε σε όλους λεπτά και μάζευε να πούμε σε μια κάλυψη σε μια αρβίλα τα κουσταφικά να πούμε. Λοιπόν, μια παρομοίωση αυτή και μια άλλη, αν θυμάστε το Στέφανο τον Κορκολή, πριν από πολλά χρόνια, ρε παιδί μου, που είχε παραπλανήσει κάτι 16χρονο και κάνει ένα σκετσάκι ο Καλυβάτης με τον Κανάκη, του Σαμάν. Πού τα θυμάμαι. Και ήταν, πρόσεξε τώρα, φαντάσου τον Δημήτρη Μελισσανίδη σαν τον Στέφανο Κορκολή. Να έχει τα πόδια του, ρε παιδί μου, το συμπολίτη και να του λέει, να καπνίσει τώρα τον Κοχύπα, τον Μοντεχρίστου και να του λέει, πες μου τι είσαι, είσαι το Τιανάκι μου, να πούμε. Τι βλάκα, είσαι Τιανάκι μου. Τι βλάκα, είσαι. Έπεσε κάτω. Άντε ρε, κλείσε ρε κεφάλα. Έπεσε κάτω το κεφάλα. Άντε κρύβε. Να πω ότι δεν υιοθετούμε τίποτα από αυτά που είπε ο Φίλος. Προφανώς και δεν υιοθετούμε τίποτα, εννοείται. Ούτε για τον κύριο Μελισσανίδη. Πρώτη φορά τον ακούω έτσι τον Γιώργο, πραγματικά. Είναι ο Γιώργος ο Τσίκ. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα. Νάτος. Έλα ρε Γκλώρη. Τι έγινε ρε καφενείο. Καφενείο με κατέμεσες και έχασα δύο βαθμούς με τους Αγίους να πούμε. Τι τους Αγίους τώρα, ξέρεις, πρέπει να γίνει. Αγίους. Λοιπόν, Ζάχο, άκου μια σύμπτωση τώρα. Άμα θα δεις τους τελευταίους τέσσερις κυπελούχους στην Αγγλία, κατά σύμπτωση είναι αυτοί που είναι οι τέσσερις που παίζουν τώρα. Άρα θα το πάρει ένας, ναι, η Άρσεναλ να μην το πάρει μόνο. Όχι, δεν το παίρνει. Άμα τους πετύχω στο τελικό, τους εφαρίσουν στα κύπελα, 13 όλα. Πρέπει να περάσει τη λοιπόν, πρόσεξε να δεις, το 16 το πήραμε εμείς, 17 η Άρσεναλ. 18 Chelsea, 19 City. Άρα Manchester, σειρά της Manchester είναι.
Βέβαια, φυσιολογικά έτσι πάει. Για να δούμε, για να δούμε. Να σε ρωτήσω, ο Καρυπίδης λέει ότι τι έκανε κάτι ο Μινίδη, ο δημοσιογράφος της Μέτροσπορ, κάτι άκουσα. Όχι, αυτοί οι δύο τον Μινίδη, δεν ξέρω αν είναι μήνυση, είναι στον αθλητικό εισαγγελέα. Τώρα είναι μήνυση, αυτό μήνυση είναι. Λογικά είναι μήνυση. Είναι το μήνυση. Οι δημοσιογράφοι ή ο Καρυπίδης το κάνει. Οι δημοσιογράφοι, γιατί έγραψε ένα. Τώρα που στα Twitter, στα Instagram. Ανέβασε ένα story στο Instagram που το θεώρησαν προσβλητικό. Προσβλητικό και και έμεση απειλή, ξέρω εγώ. Ότι θα τα πούμε και εσείς του δημοσιογράφη του τέτοιου. Ναι. Α πάνε να τα βρουν την ασία μα. Ναι. Τώρα αυτό με το. Γελούσε ο προηγούμενος, αλλά ο Μελισανίδης μήπως δεν ήθελε, σου λέει Champions League, θα χώσω χρήμα, άμα βγω. Καλά. Είναι σε τη φωτογραφία, τώρα μου θυμίζει τη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο Facebook. 1000 ευρώ είναι το παράβαρο του Champions League, ποιος τα πληρώνει τώρα. Συγγνώμη, είναι λίγο καβουράκια. Σε κάποια στιγμή όμως τώρα και με το νέο γήπεδο, εντάξει, θα πρέπει να κάνει κάτι, να χώσει και κάτι, έτσι, για εξίδες. Μπορεί να λέμε, εγώ έχω φίλους αεξίδες. Μην νομίζω ότι είναι όλοι, ιδιαίτερα κοντά στην ηλικία σε μένα και λίγο πιο μικροί, δεν είναι. Κράζουν. Ναι, δεν κράζουν και κράζουν και άσχημα, έτσι. Ναι, κράζουν. Και δεν του συγχωρούν, και εγώ το ίδιο, και εγώ τη ίδια λογική θα ήμουν, ότι ένα άνθρωπο με τόσο μεγάλη περιουσία δεν έδωσε 40, 50, 60 εκατομμύρια για να μην πέσει η ομάδα του στην γάμα εθνική. Μπορούσε να το κάνει. Υπάρχουν και μαρτυρίες που λένε ότι ο ίδιος ο Μελισανίδης το μεθόδευσε αυτό. Καλά, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εντάξει. Λένε ότι. Λένε φήμη. Εντάξει. Φίλοι, καφενιάκι. Δεν υιοθετώ. Την Κυριακή. Κάτι άκουσα την Κυριακή. Κατεβαίνετε με 11 παίκτες. Δεν έχουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. 11. Έχουμε και ο Έμαν. Μπορεί να μπει ο Έμαν. Ναι, φίλε. Άμα γίνει καμιά φορά έχετε και δύο αποβολές. Τι να λέμε κάνουμε. Τώρα. Άμα θα παίξουμε με 10. Τι να κάνουμε. Ναι. Θα καλέσω τον Ζάχο να παίξει. Άμα μπω στο 68, άμα μπω, ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα, θα το κάνω διπλό. Περίμενε, να σε ρωτήσω τώρα εγώ. Ναι. Στο αντιστρέφω. Ναι. Επειδή εσύ όταν λες θέλω να τον πάω και να τον ισοπεδώσω, άντες του Χαριλάου, ναι. Δεν θα ήθελες να με βάλεις 10 γκολ. Φυσικά. Λέω εγώ. Φυσικά. Άρα εγώ τώρα άξε, τι να κάνω, άξε, να μην άξε, σε τακίσω. Πες μου τώρα. Για να μιλήσουμε σοβαρά. Φυσικά, φυσικά, άκουσε με. Φυσικά και θα προσπαθούσα να βάλω όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά πάντα είναι αυτό που λέω. Η κάθε νίκη, το πόσο μεγάλη είναι, παίζει ρόλο οι παράμετροι. Η ιστορία γράφει το αποτέλεσμα, αλλά γράφει και τις παραμέτρους. Εντάξει. Σωστά. Λέει, θα πει αυτό, θα γράψει. 9-0 κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Άρη, ο οποίος είχε μία εντεκάδα, δεν είχε αλλαγή και έπαιζαν και τέσσερις οι οποίοι δεν έχουν παίξει ποτέ. Δεν έχει σημασία, θα γράψει σκορ όμως. Πάντα γράφει ιστορία. Εσείς δεν δέχεστε την ιστορία. Η ιστορία γράφει από τότε που ιδρύεσαι. Εσείς δεν δέχεστε. Εσείς δεν δέχεστε. Όπως γράφει και την πιο βαριά ήττα ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη, με την ΟΥΥΠΕ. Έχει μείνει αυτό. 9-1. Φυσικά. Φυσικά γράφει. Εγώ δεν υπόρρεται. Πάντα γράφει ιστορία. Πάντα γράφει. Πώς λέμε του Ολυμπιακού 7-0 με την Γιουβέντους. Βέβαια, τα λέμε. Φυσικά, γιατί να μην τα λέμε. Και εσύ, πώς γράφεις ένα φιλικό που έχασε στη Γερμανία 7-0 από μια γάμα εθνικής. Φιλικό θα μου πεις, αλλά ήταν επίσημο φιλικό. Και μια ουντεράκι. Εντάξει. Ναι. Σωστά. Εντάξει, μην πας τώρα. Στα φιλέμε για τα επίσημα που καταγράφει. Ναι, το δικό σου είναι ευρωπαϊκό, ρε φίλε. Ναι, ευρωπαϊκό εγώ είπα, δεν είναι. Με την ΟΥΥΠΕ, 9-1. Που τότε η ΟΥΥΠΕ ήταν η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη όμως, έτσι. Πρώτη ομάδα στην Ευρώπη ήταν η ΟΥΥΠΕ. Δηλαδή με την Μπαρσελόνα είχα παίξει. Α, έτσι εντάξει, και ο Πάοκ αποκλείσει την Μπάγκερ στα πέναλτι. Με την καλύτερη ομάδα της Γερμανίας. Όντως. Πώς θα γίνει τώρα. Γιατί εμείς είπαμε ότι δεν έγινε αυτό. Οκ, άντε, πάνε να δεις. Glory. Πάει αυτός. Κυριακή 8 η ώρα. Άντε. 8 η ώρα, Κυριακή, μη δεις το Πάοκ. Άρης, δες το Glory, έτσι. Glory θα δω, τι θα δω. Τι θα δεις, έτσι. Μόλις ακούς 0-2 στην Τούμπα θα το αλλάξει το κανάλι όμως, έτσι. Έτσι, μόλις ακούς 0-2. Καλησπέρα. Έλα, γεια σας, παιδιά. Χαίρετε. Ο Θόδωρας. Μ' ακούτε? Χρήστος. Όχι, δεν ξέρω. Συνέχεια, λάθος. Σε έχω βαφτίσει. Τάσος. Άρα, μπράβο. Είδες, στην τρίτη και φαρμακερή. Έλα ρε Τάσο, ακούμε. Γεια και στους δύο. Γεια και στον Τάσο που κάνει διακοπές. Διακοπάρει, ναι. Με φωτογραφίες. Βάζει κρασάκια και εξάπλες. Αυτά είναι. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Τώρα Ζάχο για τον τελικό του 2003 που έγινε στην Τούμπα. Ήταν προγραμματισμένο πριν. Όχι, το Δεκέμβριο προγραμματίστηκε, δεν έγινε πριν. Άρα, μπράβο. Πολύ πριν δηλαδή. Ούτε καν ήξερα αν πάω πάει. Όχι, εγώ δεν είπα ότι ήξερα, είπα το Δεκέμβριο. Ναι, αυτό που λέω οι Κροατές είναι ότι δεν ήξεραν τους δύο φιναλίστ. Εγώ δεν είπα ότι τους ήξεραν, είπα ότι έγινε το μάλιστα λίγο μετά το Δεκέμβριο, εκεί, Δεκέμβριο με Ιανουάριο. Λέω όμως ότι αυτά σε μια χώρα η οποία υποτίθεται ότι έχει ένα επίπεδο ποδοσφαιρικό και πρωτάθλημα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Πρέπει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, λένε ότι πρέπει να γίνει και ο τελικός. Αυτοί που δεν ξέρουν, έτσι όπως το είπες, αυτοί που δεν ξέρουν, θα νομίζουν ότι.
φτάσαμε στο τελικό και γαγίζει τούτο. Δεν είπα εγώ κάτι. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, δεν είπα τέτοιο. Δεν είπα τέτοιο. Τον τρόπο που το είπε, αν βάλει την ακουμπή και το ακούσει. Όχι, είπα δεν έχει γίνει στο Χαριλάου ποτέ τελικό, ενώ έχει γίνει στην Τούμπα. Αυτό είπα. Ναι. Γιατί έλεγε ο φίλος, ναι, έλεγε ο φίλος για ότι έχεις παίξει, εγώ δεν, πραγματικά δεν το ήξερα αυτό ότι έχουμε παίξει. Εντάξει, 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 τι να κάνουμε, ο καθένας είπαμε, δεν μπορούμε εδώ πέρα, δεν κάνουμε επιλογή ούτε, ο καθένας βγαίνει και λέει την άποψή του, είπαμε να επιχειρηματολογεί. Να επιχειρηματολογεί. Γιατί εγώ τα θυμάμαι εκεί τα παιχνίδια. Πάμε. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από τις καλύτερες ομάδες. Κερδίζουμε τον Ολυμπιακό 3-1 στην Τούμπα. Ναι. Κερδίζουμε και μέσα στη Ριζούπολη. Στο 3-1 είχε έρθει με τα ψηλοδεύτερο Ολυμπιακός, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Ναι, ήταν ο πρώτος αγώνας όμως. Ναι, ήταν διπλά τα μάτσα, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι, και μετά την ΑΕΚ. Αν βάλεις φάσεις και δέστες. 0-1 στο ΆΚΑ και 1-1 με τον κόλ του ΟΚΑ. Η ΑΕΚ μας πάτησε μέσα στην Τούμπα. Κάτω και κλείσαμε τον Γιασημάκη και εδώ μας κάνει το 0-1. Ναι. Και έπαιζε ο Γιωργάτος από την αριστερή πλευρά. Το θυμάμαι. Ο Κάσε ισοφάρισε. Ο Κάσε ισοφάρισε 1-1 στο 80. Ναι. Έτσι, το θυμάμαι. Στο 80, στο 81, άμα το ψάξει ο Στέλιος, στο 80-81 εκεί. Ναι, μέσα ήμουν και σε εκείνον τον αγώνα, γι' αυτό τα θυμάμαι πολύ καλά. Τώρα ακριβώς το λεπτό δεν θυμάμαι. Ναι, καλά, πέρασαν και χρόνια. Πέρασαν 15 χρόνια. 17 χρόνια. Ναι. Ήταν το τελευταίο κύπελο πριν πάρουμε αυτά τα τελευταία τρία. Τέλος πάντων, και τώρα μετά πήραμε τελικό με τον Άρη. Καλή ομάδα ήταν και ο Άρης. Βέβαια, μετά από την αρχή με τον Γιουριάδη και τελείωσε εκεί ο τελικός. Ναι, ήταν καλά, ήταν ισοδύναμες, μπορεί να ήταν λίγο καλύτερος τώρα, έπαιρνε ένα βαντάζ λόγω του γηπέδου ο ΠΑΟΚ, ήταν ισοδύναμες οι ομάδες, μπορεί να ήταν λίγο σε διαφορές μικρές. Απλώς ο ΠΑΟΚ είχε πιο, δηλαδή είχε Γεωργιάδη, είχε κάπως λίγο πιο έντονους παίκτες. Και ήταν εντάξει, σχεδόν καθαρά ελληνική ομάδα με 8 Έλληνες ο ΠΑΟΚ και είχε 3 ξένους, τον Κουκέλκα, τον Αμποσά και τον Ουντέζο νομίζω. Νομίζω τόσο είχαν όλοι, και ο Αριστείς, τον Γκνόπερ είχε. Τον Μόρις και τον Παλέ είχε. Τον Ντεμπά δεν πρέπει να παίξει καν στον τελικό νομίζω. Δεν τον έβαλε καν τον Ντεμπά. Έβαλε τον, έκανε το λάθος ο Φυρός με τον. Δεν τον έβαλε. Έκανε το λάθος με τον. Πώς λέγεται. Δεν μπορώ να τα θυμόμαστε κιόλα. Που τον έβαλε μπακ ενώ είχε να παίξει 6 μήνες. Τέλος πάντων. Ένα Λαμπρόπουλο. Όχι, όχι. Κάπως έτσι. Αυτός έβαλε το 1-4 στην Τούμπα. Ο Πανόπουλος που είχε από τραυματισμό 6 μήνες και τον έβαλε να παίξει και μπάκτη τον έβαλε. Ξέρω εγώ εκεί πέρα και ήταν άστα να πάνε. Ναι, μπάζαμε από παντού. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Έγινε τελείως. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο. Τώρα μιλάμε για το έτσι όπως το έχεις πει. Γι' αυτό. Τώρα στην Δευτέρα νομίζω ότι ναι και καλά το κάνα στην Τούμπα. Και έγινε και ένα διπλό τελικό με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Αυτό ήταν όλο. Ναι, ήταν μία φορά είχε γίνει και διπλό. Ναι, με ένα στην Τούμπα και ένα στο Καραϊσκάκι. Και έγινε κι άλλος διπλός. Δύο φορές έγινε διπλός τελικός. Δεν θυμάμαι, πάω Ολυμπιακός διπλό τελικό. Παναθηναϊκός, Αθηναϊκός. Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό. Εντάξει. Λεωφόρο και αντί να πάνε στο Βύρο να μην έγινε στο ΆΚΑ το δεύτερο παιχνίδι. δεν σου σκάω πλάκα. Όχι, εντάξει, δεν το θυμάμαι. Εντάξει, θυμάμαι. Για να παίξει Ευρώπη ο Αθηναϊκός λογικά έφτασε τελικό κυπέλλο. Δεν μπορούσε να έχει βγει στην πεντάδα νομίζω. Αν και καλή ομάδα τότε ο Αθηναϊκός, έτσι, καμία σχέση. Είχε καλή ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε τον Παναθηναϊκό, είχε αποκλείσει και μπροστά τον Ολυμπιακό. Χάσαμε 2-0 κάτω, 3-0 στην Τούμπα κερδίσαμε. Και χάσαμε τον Παναθηναϊκό 2-0 κάτω, κερδίσαμε 1-0 στην Τούμπα. Ήταν διαιτητής ο Βασιλάκης και μας πετσόκοψε. Κερδίσαμε 1-0. Κλάσεις καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού από εμάς. Αλλά σε εκείνον τον αγώνα εμείς ήμασταν καλύτεροι. Και πήγε ο Παναθηναϊκός τελικό και τον πήρε περπατώντας. Ωραία. Το που πολέμησε, αλλά... Ωραίο το flashback. Έτσι να κάνουμε κάτι τέτοιο. Καλό είναι έτσι και να ξύνουμε και λίγο τον εγκέφαλό μας έτσι να μπορούμε να. Τι έγινε, τώρα, ναι. Παιδιά, εγώ, να κλείσω με αυτό τώρα. Κλείσε με αυτό, ρετά σου. Ούτε έστησε ζάχο ο ΠΑΟΚ, αγώνα τίποτα. Τώρα για μένα καλύτερα να μην έκανε τίποτα να κάνει μια έκταση και να το πάρει. Δεν τώρα, κάνει, αφού το είπε. Ότι, δεν είναι, τελείωσε αφού... και όλες, πέρασε και 48. Αφού... Έπρεπε, δεν είπα. Έπρεπε. Ναι, είναι ο αξιακός κώδικας του κυρίου Μελισανίδη που πήρε 4 τηλέφωνα πρώτα πριν τι να κάνει, τους φίλους τους γνωστούς τους πήρε. Το άκουσα που το έλεγες. 16 ώρες. 16 ώρες έκανε. Κάτι που ο ΠΑΟΚ το έκανε σκόπιμα ή και εμένα για να κερδίσει. Δεν είπα αυτό, ρε. Δεν το είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Δεν έστησε κάποιον αγώνα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Και τώρα βγαίνουν κάποιοι και λένε αυτό το πράγμα με λίγα λόγια. Ότι πάμε για κάθαρση, πώς το λένε τώρα, και λες και φταίει ο ΠΑΟΚ αυτό. Φταίει, αλλά δεν έκανε κάτι κακό. Φταίει η αφέλειά του και ο ρεσιτεχνισμός του. Και η αφέλειά του.
Ωραία. Δεν είσαι του διαιτή. Καλώς ρε παιδιά, τα λέμε. Να σε καλά, Τάσο. Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, οι τρεις που είστε στη γραμμή, μην τηλεφωνείτε γιατί είναι και παρά 10, έτσι. Πάμε στους τρεις φίλους. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Το φάγαμε. Να ξαναπάω. Αυτός που ήταν στη γραμμή. Περίμενε λίγο, Κώστα. Αυτός που ήταν στη γραμμή. Έκανα εγώ λάθος. Φίλε, σου ζητώ συγγνώμη. Εγώ έκανα λάθος. Πάρε, σε παρακαλώ πολύ. Ακόμη και ακριβώς να πάρεις. Θα σε βγάλουμε. Έλα, καλησπέρα. Έκανα εγώ λάθος. Sorry. Έλα, ναι. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Προσπαθούμε να βρούμε παρέα για μπύρα μετά, αλλά δεν βγαίνει κανείς τίποτα. Τίποτα, όλοι μέσα σπίτι, ρε παιδιά. Πώς γίναμε έτσι? Πάρε το φιλαράκι στο που γελάει ασταμάτητα, ρε. Ποιον? Απλά να το θυμίσω, να επιστρέψω λίγο, να το στεναχωρήσω λίγο. Ποιον φιλάκι, ότι και τις δύο ομάδες σου. Α, το Γιώργο λες. Ναι. Εντάξει, το δεν έχω. Και τις δύο ομάδες σου. Ναι, ποιες, ναι. Τελευταία να πούμε τις διακορεύσαμε. Μήπως τον επαναφέρουμε λίγο για να μην γελάει πολύ. Τον Άρη και τον Ολυμπιακό λες που υποστηρίζει. Ναι, ναι, αυτός κατά δήλωσή του μιλάω πάντως. Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει υποστηρίζει, να σου πω εσύ. Εγώ δεν μπορώ να τον. Τα έχει δηλώσει ότι είναι και Ολυμπιακός και Άρης. Εντάξει, νομίζω χαριτολογώντας το λέει. Συνέπειες. Νομίζω χαριτολογώντας το λέει. Επειδή μόνο χαριτολογεί, δεν κάνει κάτι άλλο. Εγώ γιατί το... να σοβαρολογήσει δεν μπορεί. Τον Ολυμπιακό. Δεν έχει να πει κάτι σοβαρό. Δεν μπορώ να τον υποστηρίξω. Να μην λέω ψέματα, μόνο αν παίξει με τον ΠΑΟΚ για να πάρει πρωτάθλημα ή το τον υποστηρίξω. Αλλιώς δεν μπορώ να τον υποστηρίξω. Ναι, είναι το αναγκαστικό ρεφτό. Δεν μπορώ. Αλλιώς τον Ολυμπιακό, όχι. Εγώ δεν μπορώ. Και ψέματα δεν είναι ούτε για να φανώ καλός, δεν μπορώ να τον Ολυμπιακό. Ο άλλος όμως είναι στο payroll του Ολυμπιακού κάθε μέρα να πούμε προπαγάνδα πέρα του γάβρου κάνει στην πόλη. Οπότε δεν μπορώ να πω. Ποιος είναι στο payroll του Ολυμπιακού? Αυτός που χασκογελάει. Άχερε και εσύ τώρα. Τον ξέρω τον Γιώργο. Τι payroll? Επειδή τον ξέρεις τι. Τι είπε, δηλαδή, τον πληρώνει. Τι λέει καθημερινά. Δεν ακούω, αλλά εντάξει, καθημερινά δεν μπορώ να ακούσω, ρε Κώστα. Αλλά τώρα τι σου πήρε, τον πληρώνει ο Μαρινάκης, δηλαδή. Τον πληρώνει ψυχολογικά. Μόνο από ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το μεγάλο ΠΑΟΚ. Αυτό τόσο σε τώρα στο 90 με κεφαλιά ψαράκι. Εντάξει. Αυτό είναι, δε φίλε, πληρωμή του. Να αντιμετωπίζουν το μεγάλο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι ο φιάλτη του μια ζωή. Μα και εγώ το λέω. Κοιμάται, με αυτό ζει, με αυτό αναπνέει. Όχι, δεν λέει όλοι είμαστε αντί, αλλά δεν ζούμε μεσημέρι βράδυ να βγαίνουμε να κατηγορούμε τους αντιπάλους παντού. Ωραία. Όχι, δεν είμαστε όλοι αντί. Όχι, διαφωνώ σε αυτό. Ο Στέλιος δεν είναι. Δεν είναι αντί. Είμαι αυτή η ομάδα και οι άλλοι που δεν με ενδιαφέρει. Ο Στέλιος είναι η νέα γενιά, οπότε ας ελπίσουμε σε αυτή. Είναι αντιπάω κάτι Άρης. Είναι το παραδοσιακό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγαίνει όλη μέρα ο Έλληνα. Αυτοί που το κάνουν αυτό είναι κομπλεξικοί. Ένας μέγας κομπλεξικός της πόλης είναι ο φίλος μας εδώ, ο Γαβροαριανός. Όταν είσαι αντί, είτε είσαι αντιπαοκτής, είσαι αντιαριανός, είτε δηλώνει κόμπλεξ, ρε φίλε, εντάξει, προφανώς. Ναι, το κόμπλεξ, κοίταξε, έχει και ένα όριο. Το να είσαι κομπλεξικός και να κάνεις και προπαγάνδα καθημερινά, ξεπερνάει τα ώρα του κόμπλεξ και πάμε μετά Κώστα, τα payroll, τα ψυχολογικά. Άστον τον Γιώργο τώρα και το παιδί να. Πες μας αυτό που θέλεις. Αυτό ήθελα. Όχι, εντάξει, καλά, δεν θα σου πω τι θα πεις. Απλά επειδή έχουμε και άλλες δύο γραμμές και είναι και παραπέντε σχεδόν, πες. Μόνο αυτό ήθελα. Μόνο που έχω να πω ότι έτσι κι αλλιώς εσείς από εδώ το φέρατε, από εκεί το φέρατε, στην Τούμπα είστε κερδισμένοι πάλι. Δηλαδή, πρέπει να κερδίσουμε με ένα 2-0 το πολύ. Για να έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Αν καταφέρετε εσείς πάρετε χ, το γελάς, ε. Είσαι της δικιάς μου σχολής, είσαι. Πάντα προσπάθεις. Είσαι, εντάξει, όντως. Ένα δίκιο το έχεις, Είστε, βασικά είστε λίγο στριμωγμένοι. Είστε στριμωγμένοι γενικότερα. Ναι. Για μένα όμως ένα καλό που θα μπορούσατε να κάνετε και θα το γούσατε πραγματικά είναι να φέρατε μαζί σας καμιά νοσοκόμα, κανένα γιατρό με καμιά στολή. Κάτσε, μπορεί να γίνει. Για το πικάρισμα, ξέρεις. Μπορεί, κάτι να γίνει, κάτσε. Αυτό όχι, τώρα που το λες, θα ήταν ωραίο αυτό το μάτς, άσχετα αποτελέσμα, να ήταν στο Χαριλάου. Ακόμη και χωρίς τέτοιο. Θα ήταν, όχι στην Τούμπα. Ναι, θα μπορούσε να κάνει. Αλλά στην Τούμπα τι. Δεν μπορεί να κάνει στην Τούμπα. Τι να κάνει τώρα. Εδώ θα κάνει κάτι ο παδί. Να αντιθείτε εσείς νοσοκόμες. Να έχεις καμιά μαζί και καλά για τον κόλο. Κάτι θα γινόταν. Κάποιο σκετσάκι θα γινόταν. Α, εντάξει.
Τέλος πάντων, okay. Κάτι περιπτώσει. Okay. Αυτά, φίλε μου, να θα τα καλά. Πούμε και καλή σας συνέχεια. Και εσύ, και εσύ, και εσύ yeah. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα. Καλό σου ξάδερφο. Νάτος. Νάτος, Πασχάλης. Άρρος ερωτικός, γεια σου Στελάρα, γεια σου Ζάχο. Γεια σου Πασχάλη. Εγώ, σαν Παοκτζής, ήθελα ο Μελισανίδης να κάνει ένσταση. Περισσότεροι. Λογικό. Σχεδόν όλοι. Τελικά όλοι οι Παοκτζίδες το θέλουν. Δεν έκανε όμως. Δεν έκανε. Κάτι παίζεται. Αυτό μπορεί. Λέμε, αυτό λέμε κι εμείς. Αλλά να μας... Άλλες χρονιές ο Μελισανίδης δεν καταλάβαινε τίποτα. Τώρα γιατί... Και ειδικό πλέον έκτημα. Πάγωσε. Αξιακό κώδικα. Έρχονται εκλογές. Αξιακό κώδικα, είπε ο Μελισανίδης, ρε παιδιά. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Μπράβο. Όχι τίποτα άλλο, θα το κάνουμε και η ουρά κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελισανίδη. 17 ώρες πέρασαν για να ενεργοποιηθεί ο αξιακός κώδικας του Μελισανίδη. 17 ώρες. Και να σε πω κάτι, Ζάχο. Όταν ο τέταρτος γιατής το είπε, πρωτού το παιχνίδι. Δεν μπορεί να γίνει το παιχνίδι. Τελείωσε. Εγώ... Δεν έχουμε τα βιβλιάρια υγείας. Χωρίς να είμαι εκεί, ή δεν την πήρε, ή δεν είπαν τίποτα στον Ολλανδό. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει ο Ολλανδός. Ή έπεσε πάλι τηλέφωνο, κάντε το μάζρεσί και παίρνουμε εμείς όλη την ευθύνη. Κανένα έπο, καμία τέτοια. Λοιπόν. Δεν υπάρχει. Ο Ολλανδός να παίξει αυτό το μάτς. Ουσιαστικά ήταν με την ευθύνη των δύο ομάδων. Δηλαδή ουσιαστικά. Κατονείπανε. Η ΑΕΚ δεν είχε πρόβλημα. Γι' αυτό επέκτησε. Ναι, ρε παιδί, όχι. Οι δύο ομάδες μπορεί να συμφωνούν ότι θέλουν στέλιο. Εγώ λέω Ολλανδός. Είχε κάποια άλλη τέτοια. Οι ομάδες δεν τον ενδιαφέρουν τον διαιτητή. Δεν νομίζω ότι ο τέταρτος να το βρει και να μην το είπε στον Ολλανδό. Δεν ξέρω. Άρα ο Ολλανδός πήρε από άνωθεν τέτοιο. Δηλαδή ότι κοίτα να δεις, ό,τι και να γίνει, παίρνουμε εμείς την ευθύνη. Γιατί έρχεται από μια ξένη χώρα, γίνει μια στραβή, δεν υπάρχουν δελτία. Θα τον τρώγανε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω ακριβώς τι. Λοιπόν, ο Ολλανδός θα τιμωρηθεί. Όχι. Δεν μπορεί. Κάτι ακούσει και από την UEFA. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Αληθεύει ή δεν αληθεύει. Yeah, πρώτα απ' όλα είναι διαφορετικοί κανονισμοί στην UEFA. Αυτά τα πράγματα είναι γραφειοκρατή και διαφέρουν. Για να παίξει στην Ευρώπη δεν χρειάζεται την κάρτα υγείας που έχει η Ελλάδα. Α, δεν υπάρχει αυτό, ναι. Δεν το ζητάνε στην Ευρώπη. Εντάξει. Οπότε δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Ωραία, Πασχάλη. Λοιπόν, Ζάχο, ερώτηση. Ακούω. Τα ημιτελικά κυπέλλου Αγγλίας πότε είναι? Την Κυριακή. Σάββατο το ένα μάτς και Κυριακή το άλλο. Αυτό. Αύριο. Αύριο είναι το. Την Κυριακή είναι την ώρα του ΠΑΟΚ Άρης είναι το Chelsea Manchester και αύριο είναι το City Arsenal. Άντε! Ναι. City! Ναι, αλλά πάμε για το κύπελο, τελείωσε! Ναι, δεν θα το δεις όμως, γιατί είναι στο κανάλι του Βαγγέλη. Δεν θα πρέπει να το δεις. Μέκα, δεν βλέπω εγώ. Δεν θα το δεις. Στο Βαγγέλα είναι. Θα σας στείλω stream να το δεις. Να το δεις, θα στείλω ο Στέλιος stream να το δεις, Τζαμπαζά. Λοιπόν, θα το δω μέσω κουμπιούτερ, επίτηδες. Ναι, αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Η άλλη κλοκλό. Κάνει μπάνια τώρα! Μπάνια, κάνει άστον με την οικογένεια εκεί να ξεκουραστεί και όλα είναι με τα παιδάκια. Ξεκουραστεί, σιγά που κουράζεται. Εντάξει, κουράζεται. Η αλήθεια είναι ότι. Άντε, φυλάκια! Να σε καλά στον τελευταίο φίλο. Δεν περιμένω φίλο, να του ζητήσω και πάλι συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί πήγα, το πάτησα και το πάτησα δεύτερη φορά και τον έστειλα κατά λάθος στον άνθρωπο. Του ζητάω συγγνώμη. Δικαιολογήσω όμως γιατί είναι καινούργια η κονσόλα και δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Είναι. Να τον πάρουμε. Ελπίζω να είναι αυτό ο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Είσαι ο φίλος που έριξα προηγουμένως ή όχι? Όχι ρε, τώρα κατευθείαν. Ηγεσίνιο. Τι γίνεται, καλησπέρα στον κύριο Στέλιο. Καλησπέρα. Έχεις 1,5 λεπτό όμως, να ξέρεις. Δεν μου λες, 41 χρόνια έχεις να πάρεις πρωτάθλημα. Και μας είχατε ζαλίσει να πούμε. Καλά, μετά από 30 μάτσα, χρόνια πήρε πρωτάθλημα η μεγάλη Liverpool. Ναι, τι. Τι μ' ακούς, ναι, 41 είχε. Τι σχέση έχει αυτό? Άρα μεγάλε, πάλι καλά που τα έβγαλε αυτός. Τι πλάκα σεις. Να μόγε. 30 χρόνια είχες να πάρεις πρωτάθλημα. Και δεν μου λες αυτό τι... Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, τι πλακία είναι αυτό, ρε. Ποιο? Δηλαδή αν πάθαινε ένας παίχτης κάτι, ρε φίλε, τι θα γινόταν? Αυτό λέμε. Θα τους είχαν κλείσει φυλακή όλους μαζί μέσα. Σου είπα, τώρα θα ψηφιστεί ο κανονικός ο νόμος. Και ο πρώτος που θα την πληρώσει θα είναι ο Άρης, να ξέρεις. Καταρχάς πρέπει να αλλάξουν αυτό τον κανονισμό. Θα αλλάξει. Τι ψήφους μεταξύ ομάδων, τι χαζάρες. Θα αλλάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα αλλάξει. Δηλαδή στην ουσία, εννοείται πρέπει να το αλλάξουν. Όπως και εκείνο τη βλακία από τότε που είχαμε το δικό μας το βλάκα που ξέχασε τα αδερτία.
Εμείς πέσαμε για 13 λεπτά. Τα έφερε 13 λεπτά αργότερα τα δελτία ο τέτοιος, ο Ζελιλίδης. Ποιος ήταν? Πέσαμε. Δεν περίμενε ο κύριος Μπίκας. Από την επόμενη χρονιά άλλαξε ο κανονισμός. Από την επόμενη καταργήθηκαν τα δελτία. Καταργήθηκαν και όλα αυτά. Έτσι είναι. Αυτό εδώ πρέπει να τα λέει. Δηλαδή πρέπει να καταργηθεί κατευθείαν. Αυτό ο νόμος από πότε είναι? Από 1920 να πω. Πού να το ξέρουμε εμείς από πότε είναι ο νόμος? Από πότε είναι αυτό ο νόμος? Τι χαζά είναι αυτά? Δηλαδή, εγώ ειλικρινά εκεί την ώρα λέω, ρε εσείς, άμα γίνει μια στραβή κάτι να πάθει ένας παίχτης, τι θα γίνει? Έγινε και το 84, δεν θυμόμουν τη χρονιά, το διάβασα όμως, γιατί ήμουν και στο γήπεδο σε αυτό το μάτς, στο Άρης ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, ναι. Πάλι ΑΕΚ, δεν είχε θεωρημένα τα, ας το πω έτσι, τα βιβλιάρια υγείας, ας το πω, που χρειαζόταν μαζί με το δελτίο. Θυμάμαι κιόλας στο ημίχρονο, επειδή το μάθαμε στο ημίχρονο στο γήπεδο και γελούσαμε, χάχαχα, θα το πάρει ο Άρης 100% την τέτοια την έσταση που είχε κάνει έσταση. Και φυσικά ο Άρης δεν κέρδισε την έσταση. Γιατί δεν κέρδισε, γιατί είναι ο Άρης, γι' αυτό δεν την κέρδισε. Κάτι δεν θυμάμαι το λόγο, τι είπανε ότι. Ναι, υπήρχε ένα. Βρήκαν μια. Ναι, βρήκαν όχι παράθυρο, βρήκαν μια χαραμάδα και μπήκαν πάλι όπως πάντα. Από παράθυρα θέλω. Έτσι. Γιατί φέτος με αυτόν εδώ τον ηθικολόγο, αυτόν τον Μελιτζανίδη. Μελιτζανίδη. Τον ηθικοπλάστη Μελιτζανίδη, αυτόν εδώ. Το Μελιτζανίδη, ρε. Μελιτζανίδης. Αυτό εσύ τώρα δεν είναι δυνατόν να σε βρίζει τώρα μάω τώρα και μου βγάζει ανακοίνωση. Άσε τώρα, μιλάμε. Εντάξει. Και εγώ ειλικρινά με αυτά που γίνονται. Γι' αυτό και πάω ξέρετε, συγγίστηκαν. Δηλαδή, όχι, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι συχαμένη αυτή η Αθηναία. Από όποιο και να πιάσει, ο καθένα έχει κάνει. Νάτο, γέφυρε. Οκ, ηγεσία, σε κλείνω αύριο στον καφέ. Κλείσε. Εντάξει. Αύριο δεν μπορεί καφέ. Πρωί. Την Κυριακή. Τι έγινε? Κυριακή, πάρε και ένα τσουβαλάκι. Γιατί? Μάζευε. Πού, για την τουμπαλές? Για την τουμπαλές. Πάρε ένα τσουβαλάκι. Εντάξει. Αδιάφορο παιχνίδι. Εντάξει, βάλουνε ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα, να πεθάνουμε και όλα, πέσαμε γάμα εθνική τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έγινε η δουλειά δεν έχει και ουσία τώρα πλέον. Ρε φίλε, δεν είναι. Συναχωρημένο παιχνίδι. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει εκείνο με τις, με τις ηλικιωμένες της πόλης. Απέξω δύο. 8-9 παίχτες. Ηρακλειδής έχω απέξω. Με 9 παίχτες να πούμε έβαζαν 6 γκολ. Θα μας κάνουν ντου, Ηρακλειδής έχω. Ηρακλειδής έχω απέξω από το στούντιο. Είχαν εξεπτυλιστεί τότε, άστο, έφαγανε μεγάλη. Με 9 που είμαστε, έχεις δίκιο. Με 9 παίχτες έξι. Με 9 δηλαδή, τώρα τι είναι, αφού δεν είναι, είναι άνισος ο αγώνας, είναι άνισος. Τώρα θα σου πει με 11 θα είμαστε, εμείς δεν θα είμαστε με 9, με 11. Τι 11, ένα θα τραυματιστεί, θα κόκκινη να πούμε, τι να παίξεις και τι να... Δηλαδή εγώ για μένα κανονικά ίσα να τελειώνω. Να μην πάμε να χάσουμε 0-3 στα χαρτιά. Μην πάμε, 0-3, αφού φοβάσαι για πολλά μην πας. Α, σου έδωσα τη λύση. Φίλε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα φερθώ σοβαρά, γιατί έτσι και δεν φερθώ σοβαρά. Δεν το κατάλαβα, τι θα πει σοβαρά. Τι θα πει σοβαρά. Θα γυρίσει μετά, ξέρετε, ό,τι θα λέγαμε στους Ηρακλείδες, τα ίδια τα λέμε. Θα τους ρίξουμε του χρόνου στο Χαριλάου 6, αντί για 4. Απλό είναι. Αμάν, λες και εσύ κάτι χαζά. Αν στηρίξετε την προσπάθεια της εξυγίανσης, όλα καλά θα είναι. Έτσι. Έκλεισες. Άμα δεν φιλείς το δαχτυλίδι, πες το. Είδες ο ισχυρός, είδες, έκλεισες. Μια πρόταση καταθέτω, απλά. Έκλεισες, δεν μπορούμε περισσότερο. Έκλεισες. Διαβάζω γρήγορα, στέλνω ότι κάνουμε αποφώνηση. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Ευχαριστούμε την ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ που τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης. Κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτές της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά ενδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, λόφρισκα, φρέσκα ψάρια και τα σπέσια λαχνιστά μύδια μας. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέσκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου, τσιπούρου και δροσερής μπύρας. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αργοναυτών 1 μέθεμε στο κλείσο Φούλη 76 η διεύθυνση δίπλα στο ΣΑΡΚ και το ρεζερβέ 2310-413-230. Ευχαριστούμε και το στέκι του Κωστή, το ψητοπολείο με σούβλες και σχάρες όλα στα κάρβουνα, η διεύθυνσή του. Αν θέλετε να πάτε να καθίσετε και να φάτε εκεί, είναι Ανδρέα Παπανδρέου 113 στη Νεάπολη πάντα. Επαναλαμβάνω, Ανδρέα Παπανδρέου 113 στη Νεάπολη. Και delivery 2310-620-727. Επαναλαμβάνω το delivery 2310-620-727. Όλα στα κάρβουνα και του πουλιού του γάλα, έτσι. Ναι. Το σκότωσα, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, επίλογο Στέλιο. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Μόνο αυτό. Και να, αν μπορέσετε να πάρετε και ένα χι από τον Άρη, να αρχίσετε να βγείτε στο Λευκό Πύργο. Αδιάφορο παιχνίδι. Και να πανηγυρίσετε. Στεναχωρημένο, τα είπαμε αυτά. Στεναχωρημένο. Τώρα, εγώ γιατί δεν βρίσκω εδώ πέρα, ρε φίλε, τι έγινε, τι έχω κάνει.
Και γιατί δεν έχω ήχο. Να το, εντάξει. Το βρήκες. Το βρήκα το κουμπί. Εντάξει, είπαμε, είναι η καινούργια κονσόλα του αθλητικού Λίμπερο 107,4 που δεν θα το κουνήσετε ρούπι. Έρχεται Στέφανος και Διονύσης. Θα σας κρατήσω την τροφιά μέχρι την μία η ώρα, έτσι.